δεν σήμαινε ποτέ ότι προερχόμαστε ή μάλλον έχουμε αργίες αρκετές. Δεν σημαίνει τίποτα το ότι στη δουλειά. Και δεν σημαίνει τίποτα το ότι δεν θα μεταδοθεί το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Διότι Παρασκευή είναι Παρασκευή. Μία ημέρα θα εργαζόμασταν όλη την εβδομάδα. Θα το παίζαμε κανονικότατα. Διότι σε χώρα από όλα τα υπόλοιπα είναι και γούρι για... Είναι και θυμοτυπικό, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο για τέλος τη δουλειά. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Και ξεκινάνε τα εξπρές του λόγου. Επειδή καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στην ηρωίδα που λέγεται Χριστίνα Κίρθη, να με συντροφεύσει ακόμη μία ημέρα σαν και αυτή. Κάνεις παιδί μου, τι μαζοχισμός είναι αυτός. Τι... Πάλι εγώ. Πάλι κράζει τον εαυτό της. Ναι. Άμα με άκουγα, θα έλεγα πάλι εγώ. Ναι, εντάξει. Επέλεξες εσύ. Ήθελες να δεις μια γιατί πορεία. Είναι μια ωραία ώρα να ξυπνάει κανείς. Επέλεξες να δεις την πορεία, ενός αγωνιστού της ζωής. Θα γράψω βιβλίο και μαζεύω. Υλικό, κανονικό. Κανονικά έπρεπε να με ανακηρύξουν Άγιο, ναι, αλλά πάλι εγώ. Δεν τα λες εσύ. Τα λέω εγώ. Θα το έλεγα, πρόλαβα. Κάνεις παιδί μου, πώς είσαι? Καλά, ήρθα να ακούσω το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό ήρθες, κανονικότατα. Βιώνεις ζωάρα, δεν δουλεύεις. Εγώ είμαι από αυτούς που το καταφέρανε, που λέγαμε χτες. Τι καταφέρανε? Να πείσουνε ότι δεν είναι και πολύ καλά. Ναι, είναι λίγο άρρωστη. Και τι κατάλαβες? Για δουλειά. Πιο γνωρίς, και πιο νωρίς ξυπνάς. Πιο νωρίς ξύπνησα. Καλύτερα πήγε στη δουλειά, θα ξυπνούσε και πιο αργά. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω πόσοι καταφέρανε χθες, αλλά δεν ήταν μόνο το χθες, ήταν και το σήμερα. Σήμερα. Τώρα για μια μερούλα. Δύο μερούλες. Έχεις πάρει χθες τηλέφωνο, έχεις πει δεν είμαι καλά. Δεν παίρνεις και σήμερα να πεις. Ούτε σήμερα είμαι καλά. Ούτε σήμερα. Τώρα μην έρθω να σας κολλήσω. Ναι, τι. Άμα δεν είμαι χθες, δεν είμαι ούτε σήμερα. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, μην έχουμε προβλήματα, μην έχουμε θέματα, μην έχουμε άλλα. Για το καλό των συναδέλφων δηλαδή. Για το καλό γενικότερα της οικονομίας, παιδί μου, να σου πω εγώ. Αν βγει αυτή η χώρα από το αδίέξοδο, πρέπει εμείς να μην πηγαίνουμε στη δουλειά εφόσον δεν είμαστε στην. Άμα δεν είμαστε καλά. Ψυχική κατάσταση, σωματική κατάσταση, γενικότερα σε κατάσταση. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό πριν πούμε το οτιδήποτε. Έλα, Βάρμαν. Έλα, αγόρι μου. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλημέρα, όλη μέρα. Ποια ντάμα έχει δίπλα σου? Η ντάμα Χριστίνα, ντάμα κουπά. Χριστίνα από το Πανετολικό. Από το Μεσσηνιακό. Από Καλαμάτα. Καλαμάτα, βέβαια, βέβαια. Τι κάνεις, Χριστίνα, καλά είσαι? Καλά, καλά, εσύ? Όλα καλά, τρένο πάει μηχανία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δώσ' μας όθηση, δώσ' μας γκάζι, ναι. Ρίξε κάρβουνο. Σε μια ώρα θα ανοίξω στο κασέτος. Βουδιάτσι. Την απόκληση μυρών. Μάλιστα. Έχει πολύ καλό καιρό. Βέβαια. Είναι ιδανική μέρα για πτήση σήμερα. Για πτήση, ναι, με το αερόπλαιο. Έτσι. Πού θα κατευθυνθείς? Χθες μιλούσα, ναι, με τον κύριο Μιχαήλ Σενίκοφ. Ποιος είναι αυτός? Είναι υπεύθυνος των εκτοξευτήρων στον Μπαϊγονούρ. Ναι. Και πιθανόν από το 2021 να πιλοκάρω διαστημόπλοιο. Διαστημόπλοιο. Νομίζω ότι πολύ θα αργήσεις. Από μένα... Έχουν κάποια προπόνηση να κάνουμε. Ναι, προπόνηση. Δεν προπονήσει κάθε μέρα. Νομίζω ότι διαστημόπλοιο. Εδώ έχουμε φτάσει όχι στρατόσφαιρα, έχουμε φτάσει εξωγαλαξιακά. Θέλω, θα μπορώ να ακούω λόγω επειδή... Λέει, βέβαια, λέει, μας, η τεχνολογία μας είναι πολύ υψηλή. Μα είσαι. Ναι, άμα δεν ακουγόμαστε το διάστημα, που θα ακουγόμαστε? Έχω και ανοιχτή ακρόαση από το διάστημα που στο έτσι, διάστημα. Έτσι, 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 έτσι. Τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Με θέματα ποικίλης. Είναι και Παρασκευούλα και είναι και τα ποδόσφαιρα και τα όλα αυτά είναι πολύ υποτονικά. Λίγος έρχεται Σαββατοκυριακό να ξεκουραστούμε. Να ξεκουραστούμε, ρε, εσύ. Δεν γίνεται τόσο πίεση αυτή η εβδομάδα. Ήταν άστα να πάνε. Για βολοβδομάδα. Να έρθει η επόμενη να ξεκινήσουμε να μπούμε σε ρυθμούς να ισχάσουν τα μυαλά μας. Έτσι, γιατί δεν είναι να μας δώσεις πολύ θάρρος τους ανθρώπους. Έτσι, έτσι. Πώς είσαι εσύ, εντάξει, ακούω. Καλά, καλά είμαι, καλά είμαι. Πάρμα μου, καλά είμαι. Έτσι, αυτό. Χαίρομαι, χαίρομαι να μας ξυπνάς και να μας δίνεις την όθηση που απαιτείται για να ξεκινήσουμε τη μέρα. Okay. Έγινε, σε φίλο. Τσαο, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Πάμε.
Δυνατά. Κοιμήθηκα λίγο. Εντάξει, άλλαξε ρε παιδί μου. Τόσο ενδιαφέρουσα ήταν η κουβέντα που είχαμε με το φίλο. Ήτανε, πώς δεν ήταν. Το πιλωτήριο εδώ της εκπομπής, το εναρκτήριο λάκτισμα. Είναι που έχω κοιμηθεί και κανένα δυο ωρίτσες. Άμα κάνεις τη ζωάρα, άμα δεν πεις πήγαινε στη δουλειά σου, λέγα εγώ θα ξυπνούσα από τις 11 η ώρα. Ναι, τι είπα, τι ξυπνούσα. Ό,τι να είναι. Γιατί έχω ξυπνήσει εγώ, σάμα τη είναι, μην τον δώσει θάρρο. Δώσε θάρρο στο χωριάτη, δώσε θάρρο στον εργάτη, θα έλεγα περισσότερο. Και θα στα κάνει όλα για μπάλο. Θα αρχίσει να θετεί του κανόνε, να ξεχνάει τα προγράμματά του. Βιώνει καταστάσει έτσι ασυδοσία και ατασταλία. Εσωτερική περισσότερο. Έπειτα όλα αυτά θα τα πληρώνει, όπως είναι και αυτή η εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα, περίεργη εβδομάδα, προερχόμενη από εορτές, προερχόμενη από πολύ δυνατές μάχες που δώσαμε ένθεν και ένθεν. Στο τραπέζι, στο τραπέζι. Ναι, στο τραπέζι που τα πίνω, λείπει το ποτήρι σου. Γι' αυτό χρειάζεται να μεσολαβήσει ένα Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο και να έρθει η Δευτερούλα η επόμενη και να πούμε... Πώς θα περάσει η άλλη εβδομάδα που θα είναι ολόκληρη, πω, δεν είναι καμιά αργία την άλλη εβδομάδα. Χρειάζεται η επόμενη εβδομάδα, όμως είναι εβδομάδα προ τελική, όχι προ ημιτελική και τα τι αυτά. Θα έχουμε θεματάκια εδώ, τα σκοράκια, τα θεματάκια, τα όλα μας. Α, είναι μια χαρά. Τώρα τι κάνουμε εδώ, τι λέμε σήμερα δηλαδή κάθε ποια πρωί. Ποια είναι τα θεματάκια μας. Τα θεματάκια μας. Οφείλαμε εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι που είμαστε, προετοιμασμένοι και είμαστε οπλισμένοι πάντα και οχυρωμένοι με ειδησιογραφία για να την παρέχουμε στον κόσμο. Αλλά όπως και να έχει, ποια είναι τα θεματάκια μας που δεν έχει θεματάκια, που δεν έχει αμάν τι ξέρω εγώ να... Είναι άμα δεν έχει αγωνιστική διάθεση και το κοινό, άμα δεν έχει μεσολαβήσει κάτι έτσι, ας πούμε, να κυλήσει μπάλα μες στο χορτάρι, δυσκολίες αντιμετωπίζουμε εδώ. Καταλάβαμε, πήρε και ο Πάκ το πρωτάθλημα. Αυτά, αυτά και θέλατε. Τι απείς. Και τι απείς, και τι απείς εδώ και πολύ καιρό. Εγώ τα έλεγα, σας τα έλεγα, δεν σε παρακαλώ, από πέρυσι κιόλας, ότι άμα πάρει Πάκ το πρωτάθλημα θα βουλιάξει η ραδιοφωνική Θεσσαλονίκη. Τι να πεις μετά. Ούτε ένθεν και ένθεν, εκείθεν και εντεύθεν που έλεγε και ο Κάκαλος, δεν έχεις να σχολιάσεις. Παρ' όλα αυτά η εκπομπή μας ούτως ή άλλως είναι πλουραλιστική, είναι επικίνδυνη και εφορμά μέσα στην ειδησιογραφία όλων των ειδών και όλων των αποκλήσεων. Αλλιεύει και διοχετεύει η γνώση και συμμόρφωση πάνω απ' όλα. Παρασκευούλα σήμερα, 3 του μηνού, 3 του Μαγιού, ζωοδόχου πηγής είναι, Αγίας Μαύρας Μαρτύρος Αγίου Ροδοπιανού, και εορτάζουνε ο Μαύρος, γιατί όπως τι ο γέλοντας και αστεία ονόματα. Αστεία ονόματα το Μαύρος, γιατί ξέρω, δεν ξέρω κανέναν. Δεν ξέρεις κανέναν. Όχι. Σε επίθετο. Σε επίθετο ξέρω. Γιορτάζουν και τα επίθετα. Όχι, γιορτάζει. Δηλαδή, φαντάζεσαι να έχει τώρα. Ναι, πώ λέμε, Θωμάς Μαύρος, να είσαι Μαύρος Μαύρος. Εντάξει, σου πει λίγο. Ράζει άσπρο. Όνομα άσπρο δεν υπάρχει. Υπάρχει άσπρο. Λευκή υπάρχει. Λευκή. Λευκό δεν ξέρω. Λευκή μαύρο, ε. Θα ήταν ωραίο. Ωραία. Έτσι, πάω ξύδικο όνομα, το δώσει. Καλαματιανό ή δοξαδραμιακό. Πανεγιάλιο. Αναλόγω, α πούμε, τα χρώματα τη ομάδα που επιλέγει ο καθή. Μαύρος, μαύρα, μαυρούλα, μαυρίτσα. Ναι, ναι, μαυρούλα. Μαυρούλη. Ασπρούλη. Ασπρούλη. Είναι του φωτιά τα σκυλιά. Η Ροδόπη εορτάζει σήμερα. Χωρά τη πολλά, δεν ξέρω ότι υπάρχει όνομα. Ο Ζώης, ο Ζήσης, ο Ζήσιμος, η Ζωή. Η Ζησούλα, η Ζωήτσα, η Ζωζό. Ζησούλα. Ναι, 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 η Ζησούλα, Ζησούλα. Ζησούλα. Η Πηγή, Κρίνη και η Κρινιό γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας, όχι της εφημερίδας βεβαίως, όχι των συντακτών, όχι της ευσύν. Γενικά της ελευθεροτυπίας είναι μια παγκόσμια ημέρα που ασφαλώς μας αφορά όλους όσους εργαζόμαστε στα μέσα ενημέρωσης. Η Παγκόσμια Μέρα Ελευθεροτυπίας μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Γράφει εδώ
εορτολόγιο μας. Και είναι και η Διεθνής ημέρα της Τούμπας. Της Τούμπας. Της Τούμπας, όχι εδώ. Τη δικιά μας Τούμπας. Θα έπρεπε, της Σαλονίκης. Τούμπα γενικότερα έχουμε πάρα πολλά χωριά. Εξωτική στο νότο έχει. Έχει κλείσει στο νότο. Χωριά, συναντήσει χωριά Τούμπα. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν. Εδώ στο βορρά υπάρχουν πάρα πολλές Τούμπες. Συνάντησα. Συνάντησες μια Τούμπα. Εκτός από τη γνωστή Τούμπα. Ναι, που τη συνάντησες. Πώς το λένε τώρα. Ναι, να έχεις καλή πατριδογνωσία. Ήρθες εδώ με τις σημειώσεις που θα πρέπει. Εμείς και ο κόσμος, αλλά αυτή είναι η Πελοποννήση. Προς το Κυλικής. Το Κυλικής, προς το Κυλικής. Και εκεί έχει Τούμπα και στις Σέρες έχει Τούμπα. Και όπου γης και μία Τούμπες πολλές. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι η merchandise το χωριό. Γενικότατα. Διεθνής ημέρα Τούμπας, τι σημαίνει. Και όμως αφορά το όργανο. Ξέρεις την Τούμπα. Το όργανο. Α, το πνευστό, ναι. Αυτό είναι, ναι. Αυτή είναι η απόδοση. Τώρα καταλάβαμε. Βέβαια, έπρεπε να εγώ να... Την πρώτη Παρασκευή, λέει, κάθε Μαγιού οι τουμπίστες έχουν την τιμητική τους, γιορτάζουν τη Διεθνή ημέρα της Τούμπας για να αναδείξουν αυτό το ογκώδες πνευστό όργανο. Αυτό θέλω να αναδείξω. Δηλαδή, δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι, παιδιά, αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι ογκώδες. Με το πιο βαθύ ήχο ανάμεσα στα χάλκινα μουσικά όργανα, με τον δευτερεύοντα ρόλο στη συμφωνική ορχήστρα και τα ελάχιστα σολιστικά έργα στα ρεπερτόρια του, ουσιαστικά προσπαθούν να αναδείξουν ότι υπάρχει. Υπάρχει, παιδιά, είναι αυτό το. Γι' αυτό λέγεται το τουμπά, είναι στο κατάλληλο. Δίνει ουσιαστικά έναν ρυθμό μέσω όμως μουσικών κατευθύνσεων και δεν έχει έτσι και πρωτεύοντα ρόλο. Για ποια είναι η ψυχοσύνδεση ενός παιδιού, γιατί φαντάζομαι, πούμε, όλοι αυτοί που παίζουν στις συμφωνικές ορχήστρες ξεκινάνε να μαθαίνουν ένα όργανο από μικρά παιδιά. Δηλαδή υπάρχει τώρα, ας πούμε, μπορεί να ζει ανάμεσά μας. Ένας τουμπίστας. Ναι, τρεις του Μαγιού να ξυπνήσει ένα παιδάκι και να πει στους γονείς τους: μπαμπά, μαμά, εγώ θα μάθω τούμπα. Αυτό το τούμπα, τούμπα, τούμπα. Είναι λίγο σαν να είσαι ο τέταρτος διαιτητής που έλεγα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Έχει έτσι, ας πούμε, ένα δευτερόλεπτο ρόλο που οποίο σε καλύπτει. Ναι, μεν, και θα σου πω κάτι. Παίρνεις μισθό κρατικής. Θα παίρνεις κανονικότατα. Και δεν έχεις και το άγχος τώρα. Και αν κάνεις και κανένα λάθος. Δεν θα το ακούσει και κανένας. Δεν είναι και βιολί να παίζει με το πρώτο. Δεν είναι και κλαρίνο. Είναι, ρε παιδί, με ένα όργανο έτσι συνοδευτικό. Πώς θα το λέγαμε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Έκτος παίκτη στο μπάσκετ. Είναι, εντάξει, δεν είναι και επιθετικός, δεν είναι και χάφα. Νομίζω στο ποδόσφαιρο όλες οι θέσεις έχουν τη σημασία τους. Ξεκάθαρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώστονα, καλώστονα. Είμαστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Κι εγώ καλά. Έτσι, χαίρομαι που σ' ακούω. Χθες δεν μπορέσω να πάρω. Δεν πειράζει. Και σήμερα μέρα είναι και τη Δευτέρα και έχουμε μπροστά μας μια αιωνιότητα. Μου έλειψε όμως που δεν πήρα. Α, χαιρόμαστε. Δεν ξέρω, σου λείψαμε εμείς ή σου έλειψε απλά η παρουσία σου. Το να παίρνεις τηλέφωνο. Το να παίρνεις τηλέφωνο. Όχι, όχι, η εκπομπή είναι. Α, μας συγκίνεις, μας συγκίνεις, μας συγκίνεις. Λοιπόν, για τον τελικό αργεί ακόμα. Αργεί, αργεί. Αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να γίνει με κόσμο. Δεν πρέπει να έχουμε. Ναι. Πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα ότι μπορεί να έχουμε, ας πούμε, σε λεωμέλες. Αυτό δείχνει το παρελθόν. Μάλιστα. Θα έχουμε πάλι έκτροπα. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή θα το πληρώσει κάποιος και με τη ζωή του. Αυτό είναι συνολικότερα. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, δεν πρέπει κανένα παιχνίδι να διεξάγεται παρουσία κοινού. Δεν είναι μόνο τελικός. Όχι, παρουσία κοινού, παρουσία δύο των οπαδών. Δηλαδή, οπαδών των δύο ομάδων, λες εσύ. Δύο ομάδων, ναι. Όπως και παλιότερα, mm-hmm. που υπήρχαν οπαδοί των... Ναι, τα παλιά τα χρόνια, ναι, πήγαινε, ερχόσαν το... Γενικότερα, ναι, υπήρχε έτσι, όμως, μια... Τώρα αυτό. Δεν γίνεται. Αυτό τώρα η άποψή μου είναι ότι τα παιχνίδια έτσι όπως έχουν γίνει, το ποδόσφαιρο το έχουν καταστρέψει. Και εκεί που ήταν το καλύτερο άθλημα, τώρα δεν μπορείς να δεις ποδόσφαιρο, περιορίζεσαι από την τηλεόραση, ακούς το ραδιόφωνο, γιατί φοβάσαι να πας στο γήπεδο και πόσο μάλλον να πάρεις και κάποιο παιδί μαζί σου. Δεύτερον, επειδή μπορεί να το ξεχάσω τη Δευτέρα, να δώσω χρόνια πολλά... Από τώρα, σε ένα... ναι. Ναι, τη Δευτέρα θα δώσω ένα χρόνια πολλά σε έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, που έχει τα γενέθλιά του. Τη Δευτέρα, ποιος έχει τα γενέθλιά του? Ο Αργύρης Καπετζής. Ο Αργύρης Καπετζής. Ποιος είναι αυτός, έχει παίξει τον Παναθηναϊκό τέτοιος...
Βεβαίως. Το μάτι μου εμένα κόβει, γιατί εγώ βλέπω και εμφανισιακά πως είναι. Καλά, κάτι. Εννοείται. Πάντα, πάντα. Αργύρης είναι, είναι τώρα νεότευτος, είναι τεκνό. Ήταν μικρός είναι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει και αρκετούς μικρούς. Τεκνά. Ο Γιωβάνης, δεν ξέρω ποιος. Αργύρης, πώς τον είπες? Καπετζής, κάτσε να τον. Αλήθεια δεν τον γνωρίζω, δεν κόβει το μάτι μου καθόλου. Ναι, ναι. Να τον... Και το τρίτο που θέλω να και πω. Και από τώρα για τη Δευτέρα, μάλιστα. Είναι πολύ μικρός, πιτσιρικάς. Και τον τρίτο μάλιστα. που θέλω να πω είναι για τον Άγιαξ που με έκανε μεγάλη εντύπωση. Mm-hmm. Αλλά στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, δεν ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, έφτασε ο Άγιαξ στον τελικό και δεν ξέρουμε ούτε μισό παίκτη από τον Άγιαξ. Πού να ξέρουμε, γιατί δεν μας απασχολεί ο Άγιαξ. Τι έχουν βομβαρδίσει με τη Manchester City, έτσι, με τη Liverpool, έτσι, Liverpool με τη Real, κάνουμε, με την Barcelona. Ο Άγιαξ δεν είναι τόσο εμπορικός. Έχει... Δεν είναι, αλλά θα πρέπει, δηλαδή τώρα φτάνει στον τελικό Άγιαξ και να μην γνωρίζουμε ούτε έναν παίχτη. Mm-hmm. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας, ποιος είναι η άμυνα, ποιος είναι ο center for. Είναι δηλαδή θα πράγματα... Μπορεί να μας υποχρεώσει ο ίδιος ο Άγιαξ να μάθουμε το roster. Ναι, φυσικά πρέπει, αλλά έτσι και πήγε. Τα ραδιόφωνα, ακούω εγώ... Δεν πουλάνε, πέντε, ας πούμε, ναι, δεν πουλάνε αυτά. Δηλαδή ένα ραδιόφωνο και μια εκπομπή να ασχοληθεί, ας πούμε, με το Άγιαξ Τότεναμ, δεν πουλάει, δεν έχει ίντρικα, δεν είναι πιο τέτοιο που Άρης Πάγ, πόσα εσείς, εμείς, αυτά και τέτοια, και δεν είναι πιο εμπορικό. Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τώρα μιλάμε, όχι εδώ πέρα για την Ελλάδα. Εμείς προσπαθούμε από το μετερίζει αυτό της εκπομπής να ασχοληθούμε γιατί και με... ξέρουμε συνέχεια, ακούμε για τον Μέση, για τον Μέση, για τον Μέση, για τον άλλο τον Ρονάλντο, για μασονία, τον ένα η μασονία που καθιέρωσε αυτό το Μέση, ανύπαρκτο θα πω εγώ. Τώρα βλέπουμε, σε όλα τα, βλέπουμε τα παιδιά να πούμε στο δρόμο, θα φωνέσει ένας Ρονάλντο, άλλος θα φωνέσει την Πινέζα το Μέση. Βάλε να, ποιος αρέσει από τον Άγιαξ, ποιος αρέσει? Μα δεν ξέρω παίχτες από δεν τον Άγιαξ. Δεν ξέρεις παίχτες, μάλιστα. Είδα λίγο στιγμιότυπα εκεί στο YouTube, στο μάτσο που έκανε με την Τότεναμ που κέρδισε το 0-1 και έπαιζαν τρομερή μπάλα. Έτσι, βλέπω πάνω κάτω, αντί για γκολ έπρεπε να βάλει ο Άγιαξ. Βλέποντας τον Καπετζή θα πρέπει να σου βρω έτσι έναν παίχτη... σε κοντινή... Το μόνο που σε κάνει εντύπωση να πούμε βλέποντας τον Άγιαξ είναι ο τερματοφύλακας που ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα επειδή είναι νέγρος. Μα, όπα, όχι τέτοια λέξη, δεν, σε παρακαλώ, παγορεύονται τις λέξεις, εντάξει. Σε παρακαλώ, λοιπόν, ανακάλεσε την έκφραση αυτή να. Μα δεν το είπα για κακό, δεν εντάξει, είναι αλλά δεν είναι, πλέον ας πούμε είναι μια έκφραση ας πούμε, που υπονόταν πολύ παλιά και έχει ας πούμε ρατσιστική τέτοια. Όχι, αυτό θέλω να καλέσω. Το ξέρω, το είπες ας πούμε εν τη ρήμη, οπότε σε καλό να ανακαλέσεις. Το ανακαλώ και νομίζω λέγεται ο Νάνα, κάπως έτσι λέγεται. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έγινε, τσάω. Για να βάζουμε τα πράγματα στην θέση του. Και μπορεί να το είπε εν τη ρήμη του λόγου. Κάποτε υπήρχαν και τα τραγούδια, ας πούμε, και ο Καβαδίας είχε τη συγκεκριμένη λέξη μέσα από το τραγούδι, γιατί ήταν μια εκφορά ενός λόγου παλαιάς εποχής. Δεν έχει να κάνει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να πω τον κύριο Μένη. Ναι. Να λέει καλημέρα σας, είμαι Αριανός. Μπορώ να πω για τα γενέθλια ενός ποδοσφαιριστή δικού του. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουν να πούνε τίποτα, γιατί οι ποδοσφαιριστές του Άρη πλέον είναι ένας ή δυο που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι. Και αντί να πει κάτι για έναν ποδοσφαιριστή δικό του, κάθεται και λέει για την Παοκάρα, την παγκόσμια ομαδάρα. Παγκόσμια αθλητική ομαδάρα κυρίων. Δηλαδή κάθεται και μιλάει αν πρέπει να γίνει ο τελικός. Με κόσμο ή όχι, ναι. Πες τον κύριο Μέγε, εμείς με ό,τι και να παίξουμε, πρωτάθλημα και κύπελλο θα έρθει εδώ που πρέπει. Εκεί θα έρθει. Τον κύριο Μέγκη, γιατί δεν τον λέω κλαίω, γιατί θα κλαίει. Ο χθες που ήρθε ο κόσμος, ξέρω, κλαίγανε και ο Μέγκης
Ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος, δηλαδή το συμπαθώ πάρα πάρα πολύ όταν τον ακούω, το μ' αρέσει που είναι Αριανός, αλλά είναι μικρή ομάδα, πες τον, ο Άρης μπροστά στον ΠΑΟΚ. Δεν είπε, δεν έκανε καμία σύγκριση, ας πούμε, δεν μπήκαμε, δεν εμπλακήκαμε σε τέτοια... Όχι, κοίταξε, μπαίνει σε ξένα χωραφάκια, ας πούμε, εγώ δεν τον κατηγορώ με αυτή την αυτήν, όπως θα είπε αυτός θα λέω εγώ. Για τον Καμπέτσι είπε και τον Άγιαξ, ας πούμε, και αυτά, Τι δεν είπε κάτι για την ομάδα του, ας πει τώρα, για τους παίκτες που θα πάρει ο Άρης. Θα σε πω ποιος θα πάρει τον Ντοροσίδη. Εγώ στο λέω από τώρα. Ακούω, γράφω, καταγράφω. Το Ντοροσίδη, μια μεταγραφή είναι ο Ντοροσίδης, δεύτερη μεταγραφή είναι Αβραάμ και τρίτη μεταγραφή είναι Σαριβάρτ. Μάλιστα. Αυτός θα πάρει στον Άρη, το ξέρεις. Μάλιστα. Και θα πω ότι ήταν ελεύθερη και ήταν έτσι και ήταν αλλιώς. Ένα πράγμα είναι το ίδιο το, και το αυτό, δηλαδή ποκάρις. Είναι ο Άρης πλέον έγινε ποκ. Άρης. Μάλιστα. Ο Λιάρης, κάπως έτσι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, καλημέρα, καλημέρα. Ανάψου και τα αίματα, γιατί ξεχάμε, Χριστίνα μου, σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την πόλη, αν δεν έχει παουκάρης, δεν κινείται φίλο. Να μου με κανονικό τώρα με τον Καραμπέτς που γενέθλια. Και το εδώ να σου είναι. Και τον Άκη Σπίτ, πάμε, δικαιώνεται ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Είχαμε μνημονεύσει και την δήλωσή του. Τι είχε πει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στο ξεκίνημα της χρονιάς? Φέρτε μας τον Άγιαξ. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Διότι αν ευρισκόσαντος στο δρόμο του δικεφάλου του Βορρά, ενδεχομένως να μην διεξήγαγε αυτή την πορεία που τον οδήγησε μέχρι τον τελικό. Όταν ήταν τα προκληματικά για το Champions League, ότι είχε πει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ότι φέρτε μας τον Άγιαξ, τον θέλουμε εδώ πέρα να το σκίσουμε, ας πούμε. Το σκίσανε. Δεν τον φέρανε. Α, δεν τον φέρανε. Άμα τον φέρανε. Θα το σκίζανε. Δεν σε πάει. Κομματάκια θα τον κάνανε. Αγωνικότητα. 2-31-02-87-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλεγόμαστε και μέσω μηνυμάτων στην Σαλονικούλα μας που... Θα την έχει και τη ζεστούλα και σήμερα, θα έχει ωραίο καιρό, θα έχει τηλιακάδα, κάποια ψιλοσυνεφάκια, όπως και θέλω. Εντάξει ρε παιδί, μη φανταστείς τώρα συνεφάκια, ψηλά πράγματα, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με υπέροχη ατμόσφαιρα από προχθές που φυσούσε και μπορείς να γναντεύεις τον ορίζοντα και να βλέπεις τον Όλυμπο να αρθώνεται. Ρομαντικός εγώ και Όλυμπος. Ευτυχώς κάτι έχουμε και πρώτο σε αυτή την στο Δύσμηνο Βορρά. Τον Όλυμπο. Τον Όλυμπο, πρώτο βουνό, το μεγαλύτερο βουνό, το καλύτερο βουνό. Το βουνό, η κατοικία των Θεών. Σωρά δεύτεροι ήμασταν τόσα χρόνια. Εσύ δεν τα ξέρεις εκεί πέρα στην παλιά Ελλάδα. Όλα δικά σας ήταν. Εσείς ιδρύσατε το ελληνικό κράτος, εσείς μας καταντήσατε να πούμε. Εμείς εδώ στο Βόρα της όλα δεύτερη. Ακόμα δεύτερη. Και η Λίμνη. Ακόμα, ναι. Η Βόλβη. Ακόμα. Έχουμε δεύτερη μεγαλύτερη σελήνη. Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. Δεύτερες ομάδες είχαμε πάντα. Βγαίνανε δεύτερες. Τώρα όμως με τον ΠΑΟΚ αρχίζουμε σιγά σιγά. Αποκτάμε τα ενία σαν πολέμα. Ψάξουμε σε όλα. Είμαστε δεύτερες. Με δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο στην χώρα. Γιατί μας περνάει Λάρισα, ας πούμε. Φαντάσου. Σε όλα είμαστε δεύτεροι. Είναι η μοίρα αυτή τη πόλη. Πάλε ποτέ συμβασιλεύουσα, πάλε ποτέ συμπρωτεύουσα. Σε όλα αυτά τα σύν. Συμπροταβλήτρια. είχε πολλά. Αλλά σιγά σιγά αναγεννάτε από τις τάχτες αυτή τη Θεσσαλονίκη και δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι. Όλα δεύτεροι. Όλα δεύτεροι. Τι να κάνεις. Παρ' όλα αυτά έχουμε το πρώτο βουνό. Καλά, έχουμε και το πρώτο βουνό. Υπάρχει πιο ψηλό, πιο ψηλότερο. Πιο ψηλό. Αλλά δεν έχει ανακαλυφθεί ποτέ. Πού υπάρχει πιο ψηλό? Σίγουρα θα υπάρχει. Από τον Όλυμπο. Σίγουρα. Είναι αλλά δεν έχει ανακαλυφθεί. Είναι το μόνο που δεν μπορούσε να μας πάρει το κράτος των Αθηνών τον Όλυμπο. Ας πούμε, θα ήθελε να κάνει έτσι μια διοικητική διαίρεση και να βάλει σύνορα στο Αιγίνιο όπως έχει βάλει Διόδια και από εκεί να ξεκινάει να ορθώνεται, ας πούμε, η κεντρική και νότια Ελλάδα. Αλλά ο Όλυμπος αστέκει αγέροχος, ο μακεδονικός Όλυμπος. Μακεδόνας Δίας, Μακεδόνας Ερμής, Μακεδόνας Άρης. Όλοι Μακεδόνες θα ρωτήσουν. Δικό μας, Βορειοελλαδίτε να πούμε. Το λάμδαξες που στο είχαν τότε, αλλά τα κρύβουν αυτά. Τα κρύβουν, θα τα πούμε εμείς, 23, 10, 52, 10, 10. Γιατί και πώς κρύβουν το λάμδα του Ηφαίστου, ξέρω εγώ. Το λάμδα της Σύρας, της Αφροδίτης. Καλημέρα στην Γραμμουλά. Μετά από αυτόν τον παραξισμό που δεν είχε κανένα λόγο κιόλας. Καλημέρα. Να το συνεχίσω, καλημέρα. Βεβαίως, να το συνεχίσεις. Χριστός Ανέστη.
40 μέρες το λέμε. Θα το λέμε βέβαια, εντάξει, γιατί όχι. Ρε συμπάμπη. Παρακαλώ. Προχθές που καθόμουν στην Πρωτομαγιά στο Λιτόχωρο από κάτω. Έτσι. Και τελειώνουμε τον Όλυμπο από πάνω. Mm-hmm. Μεταξύ 6ο με 7ο Τσίπουρο. Μου ήρθε η απορία. Ποιος ανέβηκε, ρε φίλε, πριν 3.000 χρόνια μέχρι εκεί πάνω και μέτρησε ότι είναι το ψηλότερο βουνό Όλυμπος. Πριν 4-5.000 χρόνια. Ποιος ανέβηκε. Και πώς είπε ότι αυτό είναι το ψηλότερο. Δηλαδή πήγε μέχρι τον Ταΐ και το κάτω, πήγε μέχρι το Ψιλορίτη. Πήγε μέχρι τη Ροδόπη. Πού πήγε αυτό το άνθρωπο. Καθόταν στο Λιτόχωρο, έπινε και αυτός τα τσίπουρά του και λέει πολύ ψηλά είναι εδώ ρε. Και σου λέει εδώ θα είναι η Θεήμα. Εδώ θα είναι, πού να είναι. Γιατί δεν πήγαν στο Ψιλορίτη. Ποιο ψήφι, πού να παίρνει τώρα οι Θεοί να παίρνουν εκεί καράβι, τα μεσολαβία αυτά, next το lines. Το Ταΐγετο, καλημέρα Χριστίνακη. Καλημέρα, καλημέρα. Για το Ταΐγετο γιατί δεν λέτε. Θα βγούμε να κεράσει Χριστίνακη να ξέρει. Μετά από τον Πάφη είμαστε εμείς σειρά, να ξέρει. Άμα το κάνει αυτό τον Πάφη, θέλω κι εγώ δεύτερο. Ο Ταΐγετο, ο οποίο είναι πυραμίδα και είναι κορυφή ενό διαστημοποιείου, γνωστά αυτά, αλήθειε. Δεν τα ξέρει. Αυτό, θέλω, ήξερε τι πρέπει να γίνει, Μπάμπη. Ναι. Μαζεύτηκαν αντιπροσωπείες από κάθε περιοχή, ναι, από κάθε κράτος με πόλη κράτος. Mm. Εκεί στην Κρασοκατάνηση μεταξύ Τύρου και Αχλαδίου. Ναι. Τα βάλαν κάτω, πιανούν πιο μεγάλη. Μήπως παίχτηκε κανένα πρωτάθλημα βουνών, ας πούμε, και το κατέκτησε ο Πιερικός τότε. Σταταράκι το έχω, φίλε. Ή ο Όλυμπος, Όλυμπος Δεδροποτάμου, γιατί είναι η ομάδα που έχει το προσωνύμιο Όλυμπος. Είναι, ναι, με τον ναό, ναι, το ναό Σπάρτης και με τον Νόφι Ιθανίων. Τα βάλαν κάτω. Αφού τους τρέχαμε ρε τότε τώρα τα γάτια, σε παρακαλώ. Λύσε μου την απορία εσύ τώρα πως εγκαθιδρύθηκε ο Όλυμπος σαν το πρώτο βουνό ψηλότερο και πήγε και η κατοικία των Θεών εκεί πέρα. Μάλιστα, αυτό μπορεί να μας το λύσει νομίζω ο μέσος Έλληνας που παίζει την αρχαία ιστορία στα δάχτυλα, ας πούμε. Στα δάχτυλα. Μιας και είμαστε απόγονοι και άμεση, ας πούμε, συνεχιστέ όλου αυτού του πολιτισμού. Εδώ και 4 χρόνια ανελιπώς. Ναι, όλου αυτού του οικοδομήματος. Ας μας τα πει, παιδί μου, εμείς εξεφράζουμε αυτές τις απορίες. Μάλιστα, να είσαι καλά. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να κλείσω και να πάμε στο διάλειμμα. Βεβαίως, έτσι. Κλεωμένη από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει κι αν καεί. Φιλιά, παιδιά. Γιατί να μην το επεκτείνουμε τώρα, κατά το έτος που αυτοί κατέβηκαν στο τελικό τη μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών κλπ. 2010, ναι. Κάτω η Αθήνα και γότανε. Mm-hmm. Και εγώ ήταν και η συλλήψη στα ραντεβού των θυμάτων μεταξύ του ΠΟΚ. Mm-hmm. Δίναν και παίρνανε κάθε μήνα. Τέλος πάντων, αυτά. Ανοίγεις τώρα ένα ζήτημα. Εντάξει, ναι, 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 το συζητήσουμε. Εγώ η άποψή μου είναι δεδομένη για όλα αυτά. Όχι, εκείνη τη συγκεκριμένη χρονιά, Μπάμπη, είχαν γίνει όρια μεταξύ κάτω εκεί πέρα αυτονών, στα βόλεϊ, στα μπάτμι. Για μένα, για μένα, για μένα. Σκοτωνόταν παντού οι άλλοι κάτω, αλλά ο τελικός έγινε κανονικά και μπράβο στον Άρη που είχε τη μεγαλύτερη μετακίνηση. Θέλουν κόσμο γενικότερα να υπάρχει ανταλλαγή πληθυσμών, ας πούμε, στα γήπεδα, να μην υπάρχει αστυνομία. Να μην ξοδεύονται κρατικοί πόροι, να μην ξοδεύονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την τέλεση ενός γεγονότος που αφορά δύο ανώνυμες εταιρείες. Τέλος. Ναι, οι οποίες έπρεπε να φροντίσουν, να φροντίσουν όπως είναι οι εταιρείες, τα καράβια κάτω που έχουν ένοπλα security, φτάσαν σε σημείο. Έτσι, στο... όχι, φτάσαν σε σημείο οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ναυτιλιακές εταιρείες να έχουν ένοπλα security. Ναι, ναι. Και εδώ οι ποδοσφαιρικές ΠΑΕ δεν μπορούν να βάλουν security που να σε μαγκώνουν και να σε βγάζουν δεν έξω μπορεί, και να πήγες στην δεν, ναι, δεν μπορεί ένα γεγονός όπως ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος να αφορά το Πανελλήνιο. Ναι, και ναι, να ασχολούνται όλοι και να μιλάμε εν έτη 2019 ότι υπάρχει θέμα απώλειας ανθρώπινης ζωής. Φόβος για την απώλεια. Ναι. Όπου στην Ελλάδα τα πάντα κινούνται άμα χαθούν οι ζωές. Μόνο τίποτα. Είναι μόνο η κινητήριος δύναμη. Το υποκριτικό, Μπάμπη μου, ξέρεις ποιο είναι. Ότι το πάνε για να το πάρει η ΑΕΚ. Κάνουν τα δύνατα δυνατά, είναι τα τελευταία του χαρτιά. Αυτό είναι, γιατί δεν μας το λένε ότι ξέρετε, κύριε, θέλω να το δώσω στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Μην κατεβαίνετε καν. Στείλτε μόνο 11 παίκτες, ούτε δεύτερους, ούτε αναπληρωματικούς μη στείλετε. Εντάξει, ούτε τώρα μες στο χορτάρι, αυτό προσπαθούν να μειώσουν τα διαφυγόντα, πώς λέτε, τα ποσοστά της διαφυγής, το Simplin. Για να το κάνουν ακριβώς να το πάρει. Για μένα δεν νοείται να επιβαρύνεται ο ελληνικός λαός με το κόστος που υπάρχει αυτό τώρα το πράγμα. Ο τελικός ο ελληνικός θα κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Ρε, μια κλούβα να μετακινηθεί από τη Λάρισα, ναι, να στείλουν αλλά, μια πλημμυρία μάτια ναι. από τη Λάρισα στην Αθήνα με διαμονές από την προηγούμενη μέρα. Εκτός έδρας και μισθή και υπερορίες. Ναι, και... είναι φίλε 8.000. Ναι, αλλά όλα αυτά ουδείς τα λογαριάζει. Καθημερινά ακούμε από τα αθλητικά ραδιόφωνα που έτσι ας πούμε περισπούδας τα βγαίνουν και λένε για το κάθε τι μας φτάσα, μας καταντήσανε. Αλλά ναι, και πραγματικά ζητήματα ας πούμε από όλες, δώσε αυτά να κάνεις ένα σχολείο. Ναι, είναι για μένα, εγώ είμαι υπέρ ας πούμε του να γίνει και κλεισμό των θυρών και δώσε τα λεφτά που θα πάνε για να αμύψουν, για να πάνε σε αμοιβές αστυνομικών, δώστε κάτι άλλο, δώστε σε ένα φάει κόσμο. Να πληρώσετε εφημερίες απλήρωτων γιατρών. Έτσι, σωστό και αυτό, τέλος πάντων. Γι' αυτό μας αλλάζουν συχνότητα. Έγινε. Ακόμα μια καυτή πατάτα ναι. που πιάνουμε. Κάθε έτσι. Μέρα μια καυτή πατάτα. Καμιά έτσι. Εκπομπή. Πατάτα. Ναι. Η εκπομπή πουρέ. Έτσι. Φιλιά. Ακριβώς. Εκπομπή πουρέ. Καλά τα είπες. Εκπομπή με τις πατατούλες. Πατατούλες οι οποίες έρχονται εδώ από τον εξωτικό βορρά. Για να το συνεχίζω να πάω πάλι στο. Έρχονται οι πατάτες. Ναι, ναι. Έχετε στην Καλαμάτα πατάτες. Δεν νομίζω. Πού είναι η καλύτερη πατάτα, Μπάμπη? Στη Βροντού των Σερών θα πάω το κυπικιστικά. Εντάξει, είναι τον Ευρωκόπη, αλλά εσχάτως ένας ιδιοκτήτης καταστήματος μας είπε ότι οι καλύτερες πατάτες γίνονται στην Αριδαία, στο Πάικο, σε ένα χωριό, νομίζω τον Αρχάγγελο, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ έχω φάει πατάτα από μεγάλο λιβάδιο, επίσης ξακουστώ πάνω στην κορυφή του Πάικου. Να σκεπιάσαμε τα βουνά εκεί, εξαιρετικά. Όπως και να έχει, η πατάτα θέλει βόρεια κλίμα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε από τη Ρωσία. Βοράς δεν είναι η Ρωσία. Βόρεια Ελλάδα και η Ρωσία, τότε Καποδίστρια, δική μας. Τα αδέρφια μας, Ρώσοι, ομόδοξοι. Ας πάμε, μην τα λέμε αυτά γνωστά. Λοιπόν, όχι άλλο ιστορία, όχι άλλη ιστορική αλήθεια. Δεν είναι και πολύ, πάρα πολύ πρωί. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα κάνουμε το διαλυματάκι μας, να επιστρέψουμε εδώ με τα θεματάκια μας. Θεματάκια. Σε βλέπω, Χριστίνα, δεν έχεις συμπνήσει. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως είμαι λίγο δύσκολα. Θα σε βοηθήσουμε. Βοηθήστε με. Τι θες να κάνουμε για όλο αυτό? Ξέρω εγώ. Ένα δεύτερο καφέ. Εντάξει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Παρασκευούλας μας. Παρασκευούλα, Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά. 3 του Μαΐου, κουτσουρωμένη εβδομάδα, με θεόρτια, με εμβόλυμες. Ναι. Θα πούμε σε ρυθμούς από Δευτέρα κανονικότητα, θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε. Τι κακό θα μας βρει η κανονικότητα. Μην μου το θυμίζεις. Σήμερα είναι ακόμα χαλαρά τα πράγματα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι κιόλας από την... πώς λέγεται, από την κίνηση στον εναέριο χώρο του Λίμπερο 107,4. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νόμινηματάκι, αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια. Και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Χθες είχαμε και τα ημιτελικά του Europa League με δύο αναμετρήσεις ασφαλώς, καθότι πρόκειται για ημιτελικά. Τρομερή είδηση αυτή που μάθαμε. Πρώτη εδώ, κανένας άλλο. Πρώτη εδώ, βέβαια. Αλήθειες. Το μαχαίρι στο κόκαλο. Στροφή καρμανιόλα. Καλά, ό,τι άσχετα κλισέ. Άιντραχ, δεν τα είδαμε τα μάτς, ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο. Το γύρο πάλι γενικότερα δεν το βλέπει κανένας εδώ που τα λέμε. Άιντραχ, Φραγκφούρτης, Τσέλσι 1-1. Και Άρσεναλ, Βαλένθια, οι νυχταρίδες, τον ήπιαμε 3-1 παρότι... Πόσο το δώσαμε χτες, δεν το δώσαμε? Δεν θυμάμαι, τι το δώσαμε? Σίγουρα λάθος θα το δώσαμε. Καλά, εννοείται, δεν θυμόμαστε καν τις προβλέψεις. Παρότι το προηγήθηκε η Βαλένθια νωρίς το 11, βρέθη να... Κοιτάτε μόλις το 26 με 2-1 και η Arsenal εν τέλει με γκολ του Μαγιάνγκ στο 90+, πήρε ένα καλούτσικο σκορ, το 3-1, της δίνει περισσότερες ελπίδες για την πρόκληση στο τελικό. Ίσως να δούμε, όπως είπαμε, ένα λονδρέζικο ντέρμπι στο τελικό της Αστάνα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να γίνεται στο Καζακστάν, πάνω Αζερμπαϊτζάν, τώρα τι είναι όλα αυτά. Εκεί στις χώρες του Μπορά. Αυτό σκεφτόμουν. Με τον Μπορά, όλοι αυτό έχουμε σκεφτεί. Chelsea, Arsenal έχουν το πάνω χέρι για τον τελικό που θα διεξαχθεί νωρίτερα από το Champions League. Πάλι μεγάλη είδηση. Πάντα έτσι γίνεται. Ποιος είσαι, ρε, πουτάξε, έχεις φωνή έτσι. Μου είπε ένα αστείος μου. Βρε τώρα μέσα στην UEFA, εγώ να πούμε, παίρνω τηλέφωνα και όλοι κάθονται σούζα. Άσε τώρα να μην τα αναφέρουμε. Νωρίτερα για την Αμερικανική καλαθόσφαιρα. Φιλαδέλφια 76ers, Toronto Raptors 116-95. Η σειρά πήγε στην Φιλαδέλφια.
ούτως ή άλλως, οι οποίοι είχαν κάνει και ένα break, οπότε προηγούνται με 2-1. Σήμερα τα ξημερώματα, Παρασκευή κιόλας, μια χαρά θα κάτσει για τον μέσο Έλληνα φιλάνθρωπο. Ασχολείται λίγο, γιατί είμαστε και πανηγυρτζίδες, βλέπουμε πάει καλά ο Αντετοκούμπο. Οπότε όλοι είμαστε έτσι εδώ λίγο NBA και παρακολουθούμε. Καλό είναι και αυτό, μωρέ. Έχει τα ωραία του. Σήμερα τα ξημερώματα, οι Bugs πηγαίνουν στην Βοστόνη στις 3 η ώρα το ξημέρωμα. Για όσους έτσι έχουν αγρυπνήσει, γυρίσουν από έξω ή οτιδήποτε, αύριο δεν έχουν αμάν πρωινό ξύπνημα. Μεταξύ αυτών και εμείς, αν καταφέρουμε βέβαια να μείνουμε στις 3 η ώρα ξύπνημα, γιατί σήμερα δεν έχει ούτε έξω ούτε τίποτα. Αύριο τίποτα, έχουμε μάτς. Αύριο παίζουμε στο Τζάνκο, έχουμε ένα mini live. Το νωρίς κιόλας, εκεί 9 με 12, γιατί συνήθως έχει την αστυνομία. Παγορεύει τη μετακίνηση μουσικόφιλων. Κανονικότητα γύρω σε 11.30. Δύο φορές έχουμε, έχουμε παίξει στο Τζάνκο. 11.30 έχει έρθει η αστυνομία. Μπορεί να έχει έρθει η αστυνομία της μουσικής. Θα μας μαντρώσει, να σου πει φτάνει πλέον. Δεν αντέχουμε αυτή την κακοποίηση. Κάποιος μπορεί να μην είναι. Ότι εκτελούμε στην κυρολεξία τραγούδια. Και στις 5.30 το ξημέρωμα, να πει για το NBA, έχουμε το Blazers Nuggets. Χαρά του μπασκετόφιλου να είναι Παρασκευή αυτά τα ματσάκια. Με βέβαια και Super League, τελευταία αγωνιστική. Ποιος ασχολείται, ποιος τη θυμάται. Εμείς. Θα δώσουμε θυμοτυπικά τις τελευταίες μας προβλέψεις με το ενδιαφέρον τώρα να. Τώρα είναι τα λεφτά, τώρα είναι. Έτσι, θα μετατοπίζετε στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Θα πούμε όλα, κυρίες και κύριοι, αφότου πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το να. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, παιδιά. Αληθώς ο κύριος. Να είναι ευλογημένο, τι κάνετε. Ο. Να είναι ευλογημένο, καλά είσαι. Καλά είμαι, γιατί ακούγεσαι έτσι. Είμαι λίγο χάλια, τώρα ξύπνησα. Α, είσαι χάλια, επειδή ξύπνησες. Γιατί τέτοια ώρα, τι ώρα είναι αυτή, τι ώρα κοιμήθηκες. 9 η ώρα. Τα 9, τι λες. Να σου πω κάτι, το πιστεύετε. Ε, συγγνώμη. Ναι, 9. 9 η ώρα κοιμήθηκε. Ακούς τα πουλάκια. Τα πουλάκια. Συρρυκνή σύντρο. Τα πουλάκια μας, ναι. Ακού. Πού βρίσκεσαι. Είμαι σε ένα ξενοδοχείο του Άγιο Όρους. Στο ξενοδοχείο του Άγιο Όρους και έχει τα πουλάκια, τα ειδόνια, κατά τίτσα. Άκου τώρα η δηλία. Και κοιμήθηκες 9 η ώρα το βράδυ, ρε αθεόφοβε. Ναι. Θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Με ένα ξενοδοχείο, δεν είναι σπίτι εδώ. Έτσι, οπότε. Ναι, σε ακούω. Πήγα να πάρω ένα καπουτσίνο, το που φαντάζεσαι τι έγινε, άκου. Τι έγινε. Βγάζω ένα καπουτσίνο. Mm. Και μέσα στο καπουτσίνο τι είχε. Τι είχε, μια τρίχα. Όχι. Τι. Από το μηχάνημα, μυρμήγκι. Σκοτωμένο. Σκοτωμένο μυρμήγκι στον καπουτσίνο. Μπορεί να ήταν έτσι, μήπως ήταν καμιά γαρνιτούρα. Όχι, τίποτα. Τι καρδιά είναι σήμερα εκεί. Δεν το επέστρεψες πίσω το καπουτσίνο. Να πεις, τι είναι αυτά, σκοτωμένο μυρμήγκι. Όχι. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να το καθαρίσουν το μηχάνημα. Μάλιστα. Πρέπει να το καθαρίσουν. Γι' αυτό έχει τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα και μάλιστα στο Άγιο Όρος που δεν τρώνε κρέας. Σας αναγκάζει τώρα χθες έφαγα. Να γίνετε σαρκοφάγοι. Μάλιστα. Εχθές έφαγα. Τι έφαγα χθες. Τι έφαγες χθες. Παστίτσιο το βράδυ. Παστίτσιο με τι όμως. Παστίτσιο αφού δεν βάζουμε κιμά. Με κιμά. Με κιμά κανονικό. Με κιμά τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Γιατί δεν τρώνε κρέας. Δεν τρώνε στο Άγιο Όρος. Δεν τρώνε κρέας. Ποια είναι η κοπέλα σήμερα. Η Χριστίνα. Χριστίνα. Είσαι πολύ όμορφη τώρα που μιλάμε. Τώρα που μιλάμε. Μετά δεν θα είμαι. Μετά που θα πάψετε να συνομιλείτε. Ξέρετε τι ήθελα να σου πω. Πλήρωσα 15 ευρώ. Ναι. Έμεινα με ένα Αλβανό μέσα. Μάλιστα. Ωραία. Σύσφιξη σχέση. Καλό παιδάκι. Βέβαια. Εντάξει. Καημένος άνθρωπος την τράβηξε. Φαντάζομαι μαζί σου. Αυτός τι ώρα κοιμήθηκε. Τι ώρα κοιμήθηκε, ναι. Εσύ τι ώρα λες, Χριστίνα μου, ομορφούλα, κούκλα μου. Τι ώρα κοιμήθηκε ο συγκάτοικός σου. Κοιμήθηκα απευθεία πτώμα, δουλεύει εδώ, εργάτη. Α, δουλεύει, σαν και σένα δηλαδή, έτσι και εσύ εργάτη. Τη ζωή σου. Όχι, εγώ. Εσύ τι. Τσέπωσε το παραδάκι. Τσέπωσε το παραδάκι. Ναι. Δευτέρα, Τρίτη να βγούμε για καφέ μαζί. Να βγείτε. Έχει λεφτά. Να βγείτε, έχει λεφτά τώρα. Να βγούμε κανένα κεράσι, Χριστίνα, όχι εγώ. Δεν θέλω. Χτες είπε τα κεράσι στη Ρόμπιτα 70 λεπτά. Ναι. Ό,τι θέλει το χρυσό μου κορίτσι. Και η Κατερίνα τι κάνει. Καλά είναι και ένα καπουτσίνο με μυρμήγκι. Με μυρμήγκι. Έτσι το πίνω εγώ. Μπορεί να είναι. Κατερίνα. Πώς την τεκίλα τρώνε το σκουλίκι. Μπορεί να είναι μια νέα συνταγή αυτή. Ναι, να σου πω κάτι. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το ότι θα μου πεις βέβαια το, η περιοχή του Αγίου Όρους είναι της Ορθοδοξίας με Ορθόδοξα μοναστήρια. Αν πήγαινε ας πούμε σε καθολικές περιοχές το καπουτσίνο
θα ευσταθούσε, α πούμε. Όχι, ξέρω για ποιο λόγο βγήκε αυτό. Ο πιάσες, ο καπουτσίνος. Πολύ αστείο, πολύ αστείο. Όχι, να σου πω κάτι, Μπάμπη. Για πες. Ξέρω για ποιο λόγο βγήκε. Για ποιο λόγο βγήκε ο καπουτσίνος. Όχι, με το μιμίκι μου. Δεν είναι καθαρό το μηχάνημα, δεν το έχουν καθαρίσει. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σοβαρή καταγγελία και θα πρέπει να απευθυνθείς εκεί στους αρμόδιους να πας στο ίδιο το κατάστημα και να τους το πεις. Μπορεί το ποτήρι μου να μην ήταν καθαρό, όχι. Μάλιστα, δικαιολογία. Δεν πειράζει για σένα, Χριστίνα, να είναι καθαρή η μηχανή. Το καπουστίνο σε όλα. Έτσι, έγινε. Γεια σου, μπορώ μου. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, μπορώ μου. Τι μας είπε λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε ο φίλος Μεσοπάτη. Κοιμήθηκε 9 η ώρα. 9 η ώρα, τσιου τσιου τα πουλάκια. Τι ωραία όμως. Ξυπνάει τσιου τσιου. Τσιου τσιου, ρε, 9 η ώρα κοιμήθηκε. Ξέρεις τι, 10 ώρες. Εγώ πόσο σκέφτομαι ότι θα ήθελα να είχα κοιμηθεί 9 η ώρα χτες. Μάλιστα. Γιατί δεν το έκανες. Έλαντε. Αυτά. Με έφαγε καλοπέραση. Σας φάγανε Dolce Vita, αυτό που λένε. Αυτό που λένε γλυκιά ζωή. Τα λέει, σε πλάνεψε. Ο φίλος μας, ο αγαπημένος μας, ο αείμνηστος, ο Σπύρος, ο Ζαγοραίος, έχει τραγουδήσει τέτοια τεράστια άσματα. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για σένα, γλυκό μου Χριστινάκη, μπορώ να ρουφήξω και κροκόδουλο από τον ελληνικό καφέ άμα. 9 το βράδυ με 6 και μισή, ας πούμε, 6 και 40. Ρε, δεν γίνεις τον καφέ πίσω. Δηλαδή δεν τον κόβει, δηλαδή να έτσι χάνονται ευκαιρίες. Ναι. Και μια ζωή θα είναι κατατρεγμένος. Γύρνα πίσω τον καφέ με το μυρμήγκι. Να πίνεις καφέ μέχρι τα 200 σου. Έτσι, να σου κεράσω. Να πει, είναι καλός άνθρωπος εσύ τώρα. Δεν είναι. Του Θεού, του Θεού. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάει υγειονομικό στο Άγιο Όρος. Δεν νομίζω. Η επιθεώρηση εργασίας. Αυτό πρέπει να αναπέξω, ρε. Στα γύρω γύρω. Όχι, είναι εντός. Είναι εντός. Είναι εντός. Έχει, ρε. Είναι ξενοδοχείο στο Άγιο Όρος. Βέβαια, γιατί υπάρχει κόσμος που εργάζεται, υπάρχει κόσμος. Α, ναι, ναι, ναι. Στις καριές νομίζω. Ναι, ναι. Δεν μπορούν όλοι να αποκτήσουν διαμονητήριο και να φιλοξενούνται σε κελιά. Οπότε... Δεν ακούει τώρα, ρε, να τον έδινα την εξήγηση. Έτσι. Τι να το μυρμήγκι το έφερε τον καφέ, τον κόκο του καφέ στην Βασιλεία μέχρι εδώ. Ήτανε τον καφέ. Φιλιά, τσάου. Τσάου, τσάου, τσάου. Σωστά, μυρμήγκι, μυρμήγκι, έλα μωρέ. Σιγά τώρα ένα μυρμηγκάκι τώρα δεν ήταν. Δεν ήταν αμάνκετη και πώς. Εγώ μέλισσα έχω βρει σε καφέ. Σε καφέ, μάλιστα. Τον είχα πάρει τον πλαστικό έτσι. Αντί για ζάχαρη και μέλι, δηλαδή. Ναι, ναι, είχε μια μέλισσα. Και τι έκανες. Τίποτα, ξέρω εγώ. Τίποτα. Είπα χαχά. Χαχά, μάλιστα. Δεν τον έπεινα σε μαγαζί, τον πήρα σε πλαστικό και έφυγα. Ναι, και τώρα δεν λέω να γυρίσω. Για αυτό να κάνει θέμα, α πούμε, για τη μέλισσα, μελισούλα. Ναι, είναι και να. Ξέρω εγώ τι κάνει σε αυτέ τι περιπτώσει. Ξέρω εγώ. Έλα μου, ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Ω, καλό στο να. Χριστό Ανέστη. Αληθό ο κύριο, τι έγινε. Ύστερα από αλλεπάλληλε πιέσει που δέχτηκα. Έτσι. Αναγκάστηκα να βγω. Να ανακαλέσεις την απόφαση αποσύρσης, την ενεργό δράση. Ναι. Είναι αυτό, είναι με υποσχετική, ας πούμε, ξέρεις, δάσκημος μπορεί να, ή μήπως, να αποσυρθώ. Ή μήπως ότι έκανες μια εβδομάδα υπερζωάρα. Εγώ δεν ξεχνώ, εγώ δεν ξεχνώ. Άλλο αυτό. Ε? Στα Πόζαρ και στα Λουτρά και στα έτσι. Ακούς, Χριστίνα. Ναι. Τι καλά, ναι. Στα Πόζαρ. Ναι. Πώς πέρασες. Μια χαρά, ρε. Αυτά είναι. Μια χαρά, όλα αυτά, καλά. Έτσι. Περνά καλά ο κόσμος και εμείς που είμαστε εδώ στα μετερίζια, σαν περάσαμε, σαν να ζήσαμε. Σιγά, και σιγά, δακρύσαμε. Ζήστε και για μας. Ζήστε και για μας εδώ. Ναι. Εγώ, Μπάμπη μου, για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ποτέ, ναι. Αλλά αυτή εδώ η ομάδα του δημοσίου, αυτή με τα μαυράσπρα που πήραν το Μαϊμού πρωτάθλημα. Μάλιστα. Η Καλαμάτα βγήκε δεύτερη σε πληροφόρα, μια και είπες για ομάδα με μαυράσπρα. Μάλλον προφανώς αυτό θα εννοούσες για την. Σε τι βγήκε δεύτερη. Στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να τους δώσω από 30.000 εισιτήρια να κατέβουν κάτω, αλλά να αναβλώσουν ίδιοι τα πουλμαν, όχι ο πρόεδρος. Ουδέ ποτέ έχει να βλώσει ο πρόεδρος εκδρομή. Άσε τώρα εγώ για να σε λέω, ξέρω και τι ξέρεις, σου λέω και εγώ ξέρω, δεν έχει να βλώσει. Εντάξει. Αφού ξέρω τον κόσμο, ξέρω ο φίλος που κατεβαίνουμε. Όταν πήγανε με τον Παναθηναϊκό, με τον Τόρτι που πήγανε, που λήγανε ότι πήγαν 20.000 και ήταν 15.000. Ναι. Γύρισαν εισιτήρια πίσω, ρε φίλε. Μάλιστα. Δηλαδή οι φίλοι μου που έχουν κατέβει, ας πούμε, και έχουν πληρώσει την τσέπη τους, τι είναι, κορόιδα. Κορόιδα. Δεν είπα ότι όλοι πληρώσανε, ρε φίλε. Ναι.
Εντάξει. Δεν ισχύει τα αυτό. Τα μισά πουλμαντά ήταν από στο νου. Δεν ισχύει. Ναι, τα παίρνω Ζορμπίδης ας πούμε και τα σμπρώχνω μετά στον Άρη. Όχι, Ζορμπίδης, Ζορμπίδης, άσε το Ζορμπίδης. Τι, δες. Αυτό δεν θα το καταφέρουν ποτέ. Μα η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή έχει καταγραφεί και ουδέποτε θα ξεπεραστεί. Αυτό είναι δεδομένο. Και δεν θα ξεπεραστεί. Άμα γίνονται και κλεισμένο τα παιχνίδια, πώς θα κάνει τη μεγαλύτερη εκδρομή. Όχι, κλεισμένο. Γιατί έχει εντύπωση αυτοί θα κατεβαίνουν 30.000. Γιατί να μην δεν κατεβούνε. Άσε ρε, δεν υπάρχουν γλου. Δεν υπάρχουν αυτοί. Μάλιστα. Άσε τώρα, ξέρω εγώ και σε λέω. Το πιο πολύ κόσμο που έχω κατεβάσει είναι 17.000, αυτοί είναι. Μέχρι εκεί δηλαδή. Τελείωσε. Ναι, ναι. Εκεί είναι τα στάνταρ τους. Μάλιστα. Έγινε. Με το που πήρες κατευθείαν χτύπησαν γραμμές. Ανέβηκαν τα θερμόμετρα. Μάλιστα. Έγινε. Τσάω, τσάω. Ο φίλος μας ο Πασχάλης ο Βεβγάτος, ο οποίος σπάει τη σιωφή του, λύνει την. Α, είχε πει δεν ξαναπέρνει. Ναι, ναι, δεν ξαναπέρνει, αλλά τελικά δεν άντεξε. Ανακάλυψε. Ανακάλυψε και να σχολιάσει. Όλοι εδώ γυρνάνε, μπάμπι μου. Πού θα πάνε, παιδί μου, στο λόγο, επειδή έχει αγκαλιά για όλο τον κόσμο και για όλες τις απόψεις, όσο αιρετικές και να είναι, ας πούμε, και να τονώνουν και να τσιτώνουν, εμείς θα τις υποδεχθούμε όπως και την επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπίνο. Καλώς. Είχες να πάρεις από τότε που βγήκε τελευταία φορά Φευγάτος. Νομίζω. Έλειπα, τι να κάνουμε. Έλειπα. Τον άκουσα εδώ. Καλημέρα και στη Χριστίνα, η οποία το επόμενο πεντάλεπτο θα είναι πολύ όμορφη. Καλημέρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ελπίζω να περάσετε καλά. Και εμείς το ίδιο για εσάς ελπίζουμε. Καλά, εντάξει, κουραστήκαμε, φάγαμε, ήπια όλα καλά. Ωραία. Ο φίλος μου ο Φευγάτος, έτσι, μάλλον ακόμα να καταλάβει πόσο ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει τόσο παδικό κόσμο, έτσι. Από τις εκδρομές, ρε φίλε. Από τις εκδρομές σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος και της Ευρώπης. Όπου παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν παίζουν όλο τα χιλιόμετρα, όπου παίζει ο ΠΑΟΚ. Τα χιλιόμετρα να είναι λίγα επιθυμίσω, που λέει και ο Καράς. Μετά... Να του επιθυμίσω βέβαια ότι όταν κατεβαίνει στο τελικό μια φορά τα 20 χρόνια σε τελικό, σε 15 χρόνια σε τελικό. Λογικό είναι να δημονίζεται, παιδί μου, να θες να δεις την ομάδα σου σε τελικό. Να κατεβάσεις και 25.000 κόσμο. Okay. Μαζεύεις και λεφτά 10-15 χρόνια. Έχεις να πληρώσεις. Όταν κατεβαίνεις κάθε χρονιά σε τελικό, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Δύο κατοστάρια και δύο κατοστάρια να δίνει κάθε φορά ο παδός. Είναι εύκολο. Βγαίνει τόσο, το να κατέβεις, ας πούμε. Εντάξει, κοίταξε. Αν κατέβεις με ένα πούλμα θα πληρώσεις 80-100 ευρώ, έτσι. Άμα κατέβεις με ένα μίνιβα θα πληρώσεις 140-150 ευρώ. Βάλε και το τι θα φας. Άμα κατέβεις με αυτοκίνητο, τι συζητάμε, 200 είναι σίγουρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ξέρω κι εγώ, γιατί έχω κάνει πολλές φορές στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι... Ναι. Επομένως, το να δεις κάθε φορά για μια εκδρομή 150 και 200 ευρώ δεν είναι εύκολο. Έτσι. Πάμε από εκεί. Τώρα αυτά τα πληρωμένα κτλ. Αυτά τα έκανε κάποτε ο Κόκαλης. Στο παδό του Ολυμπιακού που κάνανε εκδρομές. Όταν κάνανε εκδρομές, γιατί πάψανε να κάνουν πια. Αυτά φίλε Μπάμπη. Μάλιστα. Τελευταία αγωνιστική. Πάμε για το αίτητο. Αυτό και μένει ένα παιχνιδάκι να πανηγυρίσουμε τον Νταμπ. Μια εβδομάδα ακόμα. Το οποίο αν έχει πρόβλημα ο Παντελονάτος ο Μελισανίδης, αν έχει πρόβλημα. Γιατί πολύ Παντελονάτος πρόεδρος. Ας μην το κάνει στην έδρα του ρε παιδί μου, το κάνει σε μια άλλη έδρα. Ας έρθει στην Τούμπα. Δεν έρθει στην Τούμπα. Σωστό και δεν ασφαλές γήπεδο η Τούμπα. Δεν συνομίζω. Κάναμε ένα σε ουδέτερο γήπεδο Μπάμπη, ένα κάναμε στην έδρα, στο κάνουμε και ένα στην Τούμπα. Έλα στην Τούμπα. Ναι. Αυτά. Έγινε. Καλημέρα, Παπίνο. Το μπάσκετ είναι πολύ δύσκολα. Άστα, τελείωσε. Έτσι, σε λίγο θα πάω να παίξω εγώ και εσύ, να ξέρεις. Ω, μια χαρά. Το έχω. Σου τα θα πάω να παίξουμε ρολόι όμως. Το θυμάσαι. Μονό θα παίζουμε, δεν τρέχουμε. Όχι πάνω κάτω, θυμάμαι. Μονό θα παίζουμε, όχι πάνω κάτω διπλό. Το ρολόι το θυμάσαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Αυτό τελείωσε. Δεν χρειάζεται και να τρέχουμε, έγινε. Φιλιά. Λοιπόν, καλημέρα. Τσάτσα, για το μπασκετάκι. Είσαι μπασκετμπολίστας. Ναι. Είναι όσοι ασχολούνται για τους λάτρηδοι των αθλημάτων. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάω και Άρης είναι για φούντο κανονικότατο, οικονομικό. Αλλά από άποψη, ας πούμε, επιπέδου ενασχόλησης με το άθλημα και με την καταβολή έτσι, δυνάμεων, προτείνω εδώ στους φίλους ακροατές να δουν την ταινία Basketball. Basketball. Την έχεις δει. Basketball είναι κάτι μεταξύ baseball, είναι αυτό το ρολόι. Ναι. Σε άθλημα είναι μια ταινία μυθοπλασίας από αυτούς τους δύο τύπους που κάναν το South Park. Είναι
πάρα πολύ μεγάλη χαζομάρα. Ας πούμε, γιατί δύο τεμπελχανία, ας πούμε, το οποίο, οι οποίοι απλά βάζανε σουτάκι και κατάφεραν να φτιάξουν έναν. Τέλος πάντων, κάτι δικά μου αυτά. Θα τη δω. Να τη δεις εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και πάνω που ήταν μια ανίαρη Παρασκευή. Έτσι, τίποτα μίζερη. Ήρθε η ψυχή μου και πήρε τηλέφωνο. Με έφτιαξε το Σαββατοκύριακο. Μια αφιέρωση από τον Παύλο στον Πασχάλη. Το τραγούδι το σέλιωσα μέσα μου παντούσα να μην πέρασε μια μέρα. Τρελάθηκα, φίλε. Μπράβο, Πασχαλάρα μου. Τρελατρεύω. Έτσι, γιατί. Τρελάθηκα. Είναι και εβδομάδα τελικού, ε. Πρέπει να έχουμε. Απρόσδοτο. Ποιο τελικό τώρα, ρε. Πήρε ο Πασχάλη τηλέφωνο. Ποιο τελικό τώρα, ποιο δεν είμαστε τελικό. Έτσι. Πήρε ο Πασχάλη τηλέφωνο, φίλε. Ανάσταση. Ανάσταση. Ανάσταση, φίλε. Σερί, σερί. Σερί, από το Βαΐον κάνουμε ανάσταση. Έγινε. Φιλιά, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Quiz για την επόμενη ώρα. Παρακαλούμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Επειδή πλησιάζουμε και θα γίνει διάλειμμα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Quiz για την άλλη ώρα. Τι χάλασε πιο πολύ τον Μπάφη, η παρουσία του στο Άγιο Όρος ή η παρουσία του στο Λόγο Επειδή? Quiz είναι αυτό. Γιατί τον βλέπω όποτε παίρνει τον τελευταίο καιρό, μερακλαντάν τον βλέπω από το Άγιο Όρος. Μόνιμα. Μόνιμα μερακλαντάν τον βλέπω. 9:30 δεν γίνεται αυτό. Αυτό, ξέρεις τι έπαθε ο Αλβανός εκεί, τρελάθηκε τελείως. Ο άνθρωπος λέει, δουλεύει. Να τον περιμένεις την άλλη εβδομάδα με τον Αλβανό μαζί. Μακάρι να έρθουν εδώ να μας βοηθήσει τα μερομήθεια. Και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να μου πει τις εμπειρίες του Αλβανός. Σκέψου ο άνθρωπος καημένος, θα δουλεύει κανένα 10 ώρο σίγουρα. 9 η ώρα δεν θα κοιμήθηκε. Θα κοιμήθηκε 9. Κοιμήθηκε ο Πάφη. Θα δούλευε από τις 7 η ώρα το πρωί. Ο άνθρωπος μοιράζει τεχνογνωσία σε όλους μας. Μας βάζει τα γυαλιά. Όχι, μας έχει βγάλει τα γυαλιά τελείως. Μιλάμε, άστο τώρα. Έτσι, έλα να νιώσεις πώς είναι η ζωή. Και όλα τα ωραία μέσα σε μια μονή, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό κράτα το, μπορεί να γίνει τραγουδάκι αυτό. Μια διασκευή. Μια διασκευή, γιατί όχι. Μια διασκευή θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν, αφήνω το quiz να παίζει. Φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Να το σένιωσα μέσα. Αφιερωμένο. Αν δεν το υιοθετούμε, γιατί λέει πλατεία Μαβίλη. Δεν έχουμε εδώ νύχτα. Στο τέλο δεν πλατεία, έχουμε εδώ πλατεία. Πλατεία, ρε, πέστα. Μάθαμε όλη την πλατεία Μαβίλη. Ναι, και με το βρώμικο εκείνο το. Τι βρώμικο είναι την καντίνα. Καθαρότατο είναι. Καθαρότατο πρώτον και δεύτερον είναι πανακριβότατο. 5-5,5 ευρώ κάνει το σάντουιτς. Το φάνε μόνοι του. Βάζω κάτι λαχανό. Άσε ρε τώρα να πούμε. Βάλαμε κάτι. Βρώμικο με λάχανο. Είναι δυνατόν? Είναι σαν να βάζεις, ας πούμε, φίλτρο στο νερό. Δηλαδή Ολύμπιο νερό. Ολύμπιο σάντουιτς. Δεν το είπες αυτό για το. Για το Ολύμπιο νερό. Εθίζεσαι. Δεν μπορείς να πιεις άλλο νερό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Μαζί μιλάμε. Ναι, ναι. Α, επιστροφή, τώρα σε κατάλαβα. Επιστροφή 2. Χρόνια πολλά στον Πασχάλη, πολύχρονος. Να είναι γερός, να δει 50 double τον Μπάουκ. Να δει την ομάδα του στη Γάμα Ερασιτεχνική να παίζει με την Ολυμπιάδα Χαριλάου. Και να τον προπονεί παοκτής προπονητής, έτσι είναι Πασχαλάκη. Λοιπόν, Χριστίνα και κάτι άλλο. Ξύπνα. Έρχονται οι Αργιανοί και σου κλέβουν τους καφετζίδες. Ξύπνα. Τι μου κάνουνε. Σου κλέβουν, λέει, τους καφετζίδες. Τους καπετζίδες. Τους καπε... Καπετζίς, ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Πασχάλη, γερός να είσαι ρε. 100 ντάπ του ΠΑΟΚ να δεις. Να βρικολακιάσεις. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Για τον καπετζί, για το ξεκίνημα της εκπομπής, ο φίλος μου είναι κλειωμένος. Εκφράστηκε και είπε ότι εγώ παρακολουθώ το ποδόσφαιρο και με όχι καθαρά αγωνιστικά κριτήρια. Όντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχολιάζει και τις εμφανίσεις το οποίο, έτσι, ας πούμε, των αθλητών. 7 και 4 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε. Δεν αμέσως και εσύ με το αυτά να πούμε. Σε παρακαλώ, εδώ στο λόγο. Επειδή θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε δυναμικοί, μάχημοι. Σαν αισθάνομαι τώρα εδώ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο. Επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 7 και 13 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα. Είπαμε, είναι λίγο έτσι πιο.
περιορισμένη η κίνηση στους εθέρες, αλλά βέβαια επιστρέφουν σιγά σιγά τα βαριά χαρτιά του λόγου, επειδή προαναγγελία για την επόμενη εβδομάδα που έρχεται, που θα είναι δυναμική και μάχημη στο επίπεδο των αντιπαραθέσεων. Βεβαίως για σήμερα από αθλητικής σκοπιάς το προγραμματάκι μας έχει και λίγο βολεϊάκι για τους λάτριδοι της πετοσφαίρισης, όπως είμαστε εμείς. Το έχω πει πολλάκι, ότι η Σταυρούπολη είναι βολεομάνα. Ναι, βέβαια, τα βλέπαμε μικρή βόλεϊ να πούμε εκεί πέρα στα κλειστά. Τρώγα βαλανίδια να πούμε, κανονικότατα. Και τενισομάνα, γνωστά. Ξεκινάνε η τελική του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ στις 6.30. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Ρέντι για το πρώτο παιχνίδι της σειράς, με το παιχνίδι να μεταδίδεται όχι από το γνωστό κανάλι, το καινούριο, το Sports HD, πώς λέγεται αυτό, HGBO, αλλά από την R3, για να ξέρει ο κόσμος. Διότι τι γίνεται τώρα με το Sports HD? Όσοι έχουν παλιές τηλεοράσεις σαν και εμείς που είμαστε φτωχοί, κίνηση τα μπαούλα να πούμε, με το σεμέ από πάνω, το είχε τηλεοράσει εγώ σπίτι, δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις μέσω από τον αποδικοποιητή, γιατί το HD εκπέμπει μόνο στις τηλεοράσεις πιο σύγχρονες τεχνολογίας που μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο σήμα. Οπότε χάνουμε όλη την πανδεσία αθλημάτων που εκπέμπουν από το συγκεκριμένο κανάλι, αλλά στην αιτία θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε τον τελικό της Volley League. Μιας και πιάσαμε και τα τηλεοπτικά χθες, παιδί μου, τι έπαθες, ο νονός και σίγουρα νερό. Είπες ότι δεν θα μπορέσουμε να δούμε το βόλεϊ και... Ναι, τρελάθηκες. Θα εξηγήσω εγώ να πούμε. Δεν σε έκανε πρεμιέρα, αλλά δεν την παρακολουθήσαμε, είναι η αλήθεια. Δεν το πήραμε καν χαμπάρι, μιας και είμαστε εκπομπή που ασχολείται και με τα τηλεοπτικά. Έκανε πρεμιέρα ο νέος τηλεοπτικός σταθμός. Άιντε πάλι κάνε σκάνικ να μπερδέψει τα κανάλια, να τα βάλει όπου θέλει. Να έχει στο ένα, να έχει, ας πούμε, το Astra TV, ξέρω εγώ, το Europoan, να σου βάζει το ένα και σου βάζει, ας πούμε, το αντένα στο 17 και να ψάχνεσαι. Το Mega σταθερό στο 5. Πάντα. Εμείς το 4 το είχαμε σπίτι. Εσείς τα Αθηναίοι, γι' αυτό. Εμείς δεν εδώ... είχαμε το τέτοιο, το TV100. TV100. Μεγαλώσατε όλοι εκεί στο Νότο χωρίς TV100. Πώς μεγαλώσαμε. Δύσκολα χρόνια. Δύσκολα χρόνια, δεν είχατε ενημέρωση. Ο νέος τηλεοπτικός σταθμός ιδιοκτησίας και συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, One Channel, έκανε πρεμιέρα χθες στις 4 η ώρα με πρόγραμμα 8 ώρες διάρκειας. Δεν το παρακολουθήσαμε, θα έχει περισσότερο από ό,τι λέγεται ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί είπαμε, το τηλεοπτικό τοπίο είναι σχεδόν ποδοσφαιρικό, με Ιβάν Σαββίδη και Open, με Sky και Γιάννη Αλαφούζο, με Open, με One πλέον και Βαγγέλη Μαρινάκη. Εντάξει, ο Star που είναι λίγο βαρδινό για νέοι. Ο Αντένα δεν έχει, ας πούμε, σαφή, πιο αλφα σαφή αθλητική, έτσι, προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά είναι ενδεικτικό, ας πούμε, της όλης κατάστασης, ότι διαβάζω ένα άρθρο από το Έθνος. Το Έθνος είναι συμφερόντων, η εφημερίδα και το site συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ανήκει στον γενικότερο μηντιακό όμιλο, το οποίο σχολιάζει, ας πούμε, την πρεμιέρα και λέει: πρεμιέρα με πυκνή ενημέρωση και μονότονα χαρακτηριστικά. Δηλαδή βγήκε απευθείας στην αντεπίθεση. Γιατί σου λέει, μπορεί να απειλούμεθα εδώ πέρα όσον αφορά τη μάχη που δίνουμε για να ανέλθουμε στις θεαματικότητες, όπως πράττει το One. Σου λέει τώρα, ρε παιδί μου, να αρχίσουν όλοι οι Ολυμπιακοί και να βλέπουν One. Ναι, ξέρω εγώ, να πάρουν γραμμή ή οτιδήποτε. Σου λέει, πρέπει να στηρίξουμε τον πρόεδρο, πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Να πάρουμε γραμμή, να παρακολουθούμε εκεί τα θεάματα. Βγαίνει πρώτος στις θεαματικότητες. Τώρα θα αρχίσει, ας πούμε, νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Εμείς είχαμε τον περισσότερο κόσμο που παρακολούθησε, ας πούμε, το Βέρα στο δεξί. Και ξέρω τι προγράμματα μπορεί να έχει. Θα το παρακολουθήσουν. Το Alter Ego, μήπως έχει προβληθεί, λέει, το προφίλ του ιντερνετικού σταθμού με καλεσμένους. Έχει κάνει πρεμιέρα όμως, μήπως το ίντερνετ. Θα σας γελάσουν. Και τι είχε δηλαδή χθες? Είχε την Τζίνα μου σχολείου. Είναι η πρώην γυναίκα του Μπογδάνου αυτή. Είναι παντρευτεί για ένα εξάμηνο.
Ένα εξάμηνο. Ναι, την ξέρω γιατί μου είχε κάνει συνέντευξη στον 984. Παλαιότερα, α πούμε, είχαμε βγει εκεί στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών. Και φυσικά έχει γίνει γνωστή ότι. Εντάξει, ένα εξάμηνο άντεξε η κοπέλα. Δεν μπόρεσα παραπάνω. Και ήρωας, πρέπει να τσαπωνίμουμε ένα μετάλλιο κανονικότατα. Αλλά αυτό θα τη ροφεύει για όλη τη ζωή, την καημένη. Ό,τι και να κάνει, δεν φεύγει από πάνω σου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αφού είχα διαβάσει τη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, συγκινήθηκα πολύ. Mm-hmm. Γιατί κατάλαβα γιατί αγόρασε το δόντ τελικά. Mm-hmm. Αυτό. Τι... Ναι. Τι είχε πει. Αναδιάβασε. Είχε πει ότι δεν γινόταν να αφήσουμε ένα τέτοιο ιστορικό, ένα ιστορικό, ιστορικό οργανισμό, ναι, το οποίο δόλου φυσικά άνοιγε και το ιστορικό Μέγκα, έτσι. Ναι, βέβαια, ήταν μεταξύ αυτών. Ναι, ο... ναι, ναι, ήταν. Και επειδή ήταν πολύ συγκινημένος ο Βαγγέλης, είπε να κλείσει το Μέγκα, ναι. Δεν τον έκανε το Μέγκα, ούτε τη βιβλιοθήκη του Μέγκα φυσικά, γιατί έπρεπε κάτι να πληρώσει, κάτι της παραπάνω. Ναι. Είπε να ανοίξει το One TV, έτσι, να δούμε, να καταλάβουμε δηλαδή πόσο πολύ τον ενδιαφέρουν οι ιστορικοί όμιλοι. Και εκπέμπει μόνο διαδικτυακά γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει άδεια από το Εσούρου. Δεν έχει άδεια από το Εσούρου, βεβαίως. Ναι, περίμενε να πάρει την άδεια από το Εσούρου και όταν την πάρει θα εκπέμπει και κανονικά. Μόλις βγει ο Κούλης. Τώρα, αν εσύ νομίζεις ότι το Open TV απευθύνεται σε Ολυμπιακούς, αν και η θεματολογία του όντως απευθύνεται παντού, δεν είναι κολλημένο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός που κάτι να δει Open ξέροντας ότι ανήκει στον Ιβάσα Βίδη. Εντάξει, δεν νομίζω. Άμα δείχνει, ξέρω εγώ τι να σου πω, άμα δείχνει το τελικό Λιμπερταδόρες, ας πούμε, δεν κάτσε να το δει. Εντάξει. Ας το δείξει και ο Μαρινάκης το τελικό Λιμπερταδόρες τότε. Θα έχουμε. Του χρόνου μπορεί να υπάρχει κόντρα και σε αυτό το τέτοιο. Την Πάμελα Άντερσον θα τη φέρει. Α, να τα, μεταγραφές τέτοιες. Χριστίνα, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι. Πάντως εγώ με τον Μπάμπη που μεγαλώσε με Πάμελα Άντερσον, έτσι. Έτσι. Είδες, Όπεν, είδες. Πως μαζευόμαστε, μαζευόμαστε τα καφενεία και λέγαμε ποιο θέλετε να σας φέρουμε, την Πάμελα Άντερσον. Λοιπόν, ας πούμε το Όπεν Αθηνών έφερε την Πάμελα Άντερσον, τι να κάνουμε. Κανονικότατα. Λοιπόν. Αυτά, αυτά. Έγινε, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Βέβαια το θέμα για εμάς, ούτε Όπεν, ούτε One. Μόνο έψιλον. Τι θα γίνει με το έψιλον. Τι θα γίνει με την Ανίτα. Τι θα γίνει με την Ανίτα. Αυτό μας ενδιαφέρει από άποψη τηλεοπτικών. Θα πρέπει να είμαστε εναντίον του Open, διότι η Ανίτα άνοιξε στο δυναμικό αρχικά όταν ο Ιβάν Σαββίδης πήρε τον έλεγχο του συγκεκριμένου καναλιού και εξωστράγγισε την Ανίτα με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν φωνή και καταφυγή εδώ γνωστή. Γνωστά στελέχη του λόγου, επειδή να το θέσω έτσι πιο εύσχημα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι στην παραλία του Αιγαίου πλέον. Έχω περάσει από τον Ευωϊκό κόλπο στο Αιγαίο. Ναι. Και κατευθύνομαι προς τη Σκύρο, εκεί κοντά στα Ραντάρ. Μάλιστα. Το θέμα, κύριε, αν επιτρέπετε να πω 10 δευτερόλεπτα κάτι. Βεβαίως. Το θέμα με το Σαββίδη και γενικά με τη Ρωσία είναι το 1921. Πρόσφατα. Το 1921. Το 1821 θα σου πω εγώ. Έλα, άστο αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Ήταν ο Λευτέρης Ταργίου, δεν το κατάλαβα. Και εγώ στην αρχή όχι, εμένα το κατάλαβα. Τι έγινε το 1921 δηλαδή. Αυτό είναι ξανά. Για το σύμφωνο Μπρέφτσε Λιτόφτσε, ξέρω εγώ, για την συνθήκη, ας πούμε, του Αγίου Στεφάνου, γιατί δεν λέτε. Σως, σως. Ακούτε Λευτέρη και παίρνετε τα σως, ας πούμε, για τις πανελλαδικές ή πανελλήνες. Ποιος είναι σωστό, πανελλαδικές ή πανελλήνες. Υπάρχει μια λαθασμένη. Νομίζω ότι το σωστό είναι πανελλαδικές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ρωσία, Τουρκία. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, για τις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Ωραία, μας το πει, με στο καράβι που ταξιδεύει για τη Σκύρο. Αλλά μετά άρχισε να παίρνει μπρος. Πάρε να μας πεις για το καράβι. Πάρε για το καράβι. Κουνάει, δεν κουνάει. Θα βλέπει τώρα τα αδελφίνια. Έτσι. Μεταξύ άλλων, βέβαια, αυτό το Σαββατοκυριακάκι έχουμε και Super League. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ξεκινάει. Τελειώνει βασικά. Τελευταία αγωνιστική, ό,τι είναι. Ενώ επανέρχεται μετά την διακοπή του Πάσχατος Super League 20, όχι 30 αγωνιστική και τέλος
Θα δώσουμε τα τελευταία μας. Είναι σαν τα σχοράκια μας. Τα σχοράκια, σαν να τελειώνει και η σχολική χρονιά. Θα δώσουμε ενδεικτικά, να δώσουμε ελέγχους. Τη Δευτέρα αυτό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Αυτό ακριβώς. Μαλλιοτάγαρο. Μαλλιοτάγαρο. 65 λεπτά να βγεις. Να δώσεις μαζί με την Κριστίνα τα προγνωστικά της παρέας. Αλλιώς. Άστα αυτά. Μπλούζες και λοιπά φοράω, πορτοκαλιές και λοιπά. 35 λεπτά. 35 λεπτά, έτσι. Μετράμε αντίστροφα για τα προγνωστικά της παρέας. Για τα σκοράκια μας. Λευτέρη, μακριά από τα ραντάρ της Θήρου, αγόρι μου, μην κάνεις καμιά παρεμβολή. Έχει ακτινοβολία. Έχει κινδυνεύσει το FIR Αθηνών. Έτσι, έτσι. Είχαμε κάποτε, από... κάποτε εκεί στα νυχτά της Βίας, κοντά στη Σκύρου, είχαμε και μία πτώση. Όχι, ένα ναυάγιο είχαμε εκεί. Όχι σάμινα, ένα άλλο. Ένα εμπορικό, ένα εμπορικό εκεί, ας πούμε, βουλιάξαμε. Και ένα ναυάγιο που πάει προς τη Θήρου, λέτε. Έτσι. Έγιναν δύο. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα, Γραμμούλα, ποιο. Τουρκία, Ρωσία, σημασία. Τέλος. Τέλος. Είδες όμως πως κάνεις περιεκτικό το λόγο, ε. Θα το πω, θα το πω. Τουρκία, αυτά είναι γνωστά, ότι Τούρκοι και Ρώσοι εξαπανέκαθεν είχαν, ας πούμε, έτσι, σχέσεις, η Τουρκία ή το μαλακό υπογάστριο που έλεγαν, ας πούμε, και τα παλαιά βιβλία της ιστορίας. Εξαπανέκαθεν, ας πούμε, ο κίνδυνος και όλο το μέλημα των Ρώσων ήταν να αποφύγουν, ας πούμε, την οποιαδήποτε επέκταση των Τούρκων στα συμφέροντά τους. Δεν τους κρατούσαν, ας πούμε, σε ένα ελεγχόμενο και πάντα συνέπλεαν μαζί τους. Στο τέλος, με αποτέλεσμα να την τρώει η Ελλάδα που έχουμε εδώ τους Ρώσοι. Που χλες να έχουν τίποτα εδώ, γκάγκε, μπέκ, ένα παπαγάκι. Ναι, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η ψευδέστηση εδώ, εξαπανέκαθεν ότι η φίλη μας η Ρώση, η μαμά Ρωσία, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης, υπήρχε αυτό το αφήγημα στην χώρα μας που ουδέποτε ευωδόθηκε σαν σενάριο βοήθειας μέχρι πρόσφατα. Εδώ βγήκε ότι ή το κατασκευασμένο, αυτό το αφήγημα που μεγαλώσαμε και θεωρούσαμε ως ήρωα, και εμείς το θεωρούμε βέβαια γενικότερα ως ήρωα, τον Κώστα τον Καραμαλή, ότι επίκειτο, ας πούμε, σχέδιο δολοφονίας τότε το 2007, γιατί προωθούσε τα ρωσικά συμφέροντα και γι' αυτό τον φάγανε τον άνθρωπο και βάλανε, χρεώσαν την Ελλάδα για να δούμε εμείς να καταλάβουμε. Αλλά εν τέλει, ας πούμε, με νεότερες δημοσιεύσεις, τα Wikileaks και δεν ξέρω εγώ τι, μια τέτοια περίπτωση δεν ευσταθούσε. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι όντως απειλούνταν ο... Μπορεί στο Assassin's Creed, ξέρω εγώ, στο WoW. Μέσα, ας πούμε, να απειλούνταν εκεί στο Resident Evil. Έχοντε κανένα ζόμπι να τον απειλούσε τον φίλο μας τον Κώστα τον Καραμάλη. Μεγάλη μορφή, ελπίζουμε να επανακάψει, κάποτε θα επανακάψει και αυτός στον χώρο της πολιτικής. Κατά τα άλλα, λοιπόν, πρωτάθλημα Super League 30 αγωνιστική, με την μάχη ουσιαστικά να μένετε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας όσον αφορά την πτώση. Ξάνθια, Αστέρας Τρίπολης, Όφη και Πας Γιάννενα είναι οι εμπλεκόμενοι και οι διαφερόμενοι. Ξάνθης στους 32, ο Αστέρας στους 30, ο Όφης στους 29 και ο Πας Γιάννενα στους 27. Ο Λεβαδιακός έχει υποβαστεί και ο Απόλλωνος Μήνης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και φυσικά με το μάτς που να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα βλέμματα, τα περισσότερα βλέμματα, ποιο να είναι, δεν έχει κανένα αυτό. Είναι ψηλό αδιάφορα. Φυσικά επίσης το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν ο ΠΑΟΚ διατηρήσει το αίτητο. Τελευταία αγωνιστική, το φάγαμε το βόηδι. Σου λέει, ρε παιδί μου, μια αγωνιστικούλα, ένα χικάκι και όλα, ας πούμε, δεν μας νοιάζει. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει το παιχνίδι του κυπέλου, οπότε δεν θα μπορέσει να κάνει και το πολύ γενναίο ρωτήσιο, θα μπορούσε να βάλει απαντές, αλλά είναι και αυτό ένας πολύ σημαντικός στόχος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, να διατηρήσει και το αίτητο ρεκόρ, να γίνει η δεύτερη ομάδα που θα επιτύχει να πάρει πρωτάθλημα χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε ήττα. Μόλις 4 απώλειες βαθμών με 4 ισοπαλίες. Και αυτές, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι. Οι 3 είναι εκτός έδρας και η μοναδική απώλεια στην Τούμπα ή το από την ομάδα του Άρεος. Χριστίνα, που παρακολουθείς με πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ τα στατιστικά στοιχεία. Είναι η ώρα δύσκολη. Εντάξει, δεν βγαίνει και ο Φωτιάδης να μας βοηθήσει, ας πούμε, να δώσει τα προγνωστικά της παρέας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καληνύχτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Έλα, 30 δευτερόλεπτα λίγο είμαι. Βεβαίως, βεβαίως. Πήρα να ευχαριστήσω λίγο μέσα από την καρδιά μου τη Χριστίνα για το over Λευτέρη δεύτερη ώρα στο λόγο επειδή. Ευχαριστώ, το έχει πει η Χριστίνα από τη Δευτέρα. Έτσι, ότι θα βγει, θα βγει. Πήρε όλο με τον Κοσμάκη, ναι, κυκλώστε το. Δεύτερη ώρα όμως η Χριστίνα έχει πει over δεύτερη ώρα Λευτέρης, όχι πρώτη ώρα. 6-7, 7-8, πέτυχε ακριβώς. Την ευχαριστώ και να σε καλά, να σε καλά. Και μήχρονο διπλό τελικό, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Κάνε και να βγει απευθεία. Τώρα ο Μιχάλης, αλλιώς δεν ισχύουν τα προγνωστικά. Ακυρώνονται, δεν ξέρω, δεν μας ακούει μάλλον. Και αυτός βεντέτα, καταλαβαίνεις. Όχι, να σηκωθεί αυτή τη στιγμή. Να τον πάρει φούρναρι. Φούρναρι, πάρτον. Ξύπνα το. Φούρναρι, ξύπνα το Μάικ τώρα. Και να δούμε για τη γραμμούλα την τελευταία πριν οδηγηθούμε στο διαλυματάκι μας. Καλημέρα. Του Γουαδελούπη. Τη Γουαδελούπη. Να το over πάει εδώ αρεβέντε. Τη Γουαδελούπη δεν έχει μπουγάτα με τυρί. Έχει γουακαμόλε. Γουακαμόλε παόκια. Γουακαμόλε. Θα σου πω εγώ όμως ότι στο Νεπάλ υπάρχει και στην Ινδία, στην Κόα. Υπάρχουν ελληνικές μπουγατσερί. Μάλιστα νομίζω στο Νεπάλ ή στην Κόα. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Υπάρχει μπουγατσαζίδικο Λευκός Πύργος. Σε ένα από τα δύο. Νομίζω στο Νεπάλ. Εδώ άτομο επαγγελματίας από Θεσσαλονίκη το έχει ανοίξει. Δεν ξέρω αν το διατηρεί ακόμα. Αλλά είναι πραγματικότητα. Πας και τρως μπουγατσούλα. Πρέπει να πάμε. Ναι, τι αφας γουακαμόλε. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι τρώνε εκεί στο Νεπάλ. Μπουγατσόλε. Μπουγατσόλε. Μπουγάτσα με λάμα. Καλά, μπουτς τα λέμε. Γελάει ο κόσμος, γελάει ο κόσμος παιδί μου. Εδώ στο λόγο επειδή Λίμπερο 107,4. Οπότε αφήνουμε το σκοράκι για πριν ή για μετά Εδώ σε θέλω. Ας κάνουμε το διάλειμμα να έχουμε ένα δυνατό μισαωράκι έτσι, ναι. Γενναιότατο. Παρουσιάσαμε το δεδομένα. Μέχρι να ξυπνήσει και ο Φωτιάδης. Γιατί όλοι θα θέλουν το Φωτιάδη. Δεν βγαίνει, παρακαλάνε. Βγαίνει, δεν παρακαλάνε. Όχι, θα δούμε με δικά σου. Με δικά σου. Με τα δικά σου όπλα. Τι προγνωστικά της παρέας θα είναι. Παρέα. Αυτή η παρέα έσπασε. Πάει. Χάλασε. Πάει η παρέα. Πάει. Το παρεάκι. Παρέες χαλάνε. Ξέρω εγώ. Μέχρι και το λόγο. Δυο μας μείναμε μπάμπι. Αχ, μόνοι σε αυτή τη ζωή. Και το λόγο τιμής, ας πούμε. Λόγο τιμής δεν λέγεται. Επανακάμπτος παρέα. Σύρια δεν ήταν ναι. Αυτό με τους στα ίδια μέρη. Τελικά θα γυριστεί αυτό ποτέ γιατί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, θα μας γελάσεις. Θα σας γελάσω. Το καφέ της χαράς θα ξανα. Γιατί όλο λένε θα επανακάψουν. Το καφέ της χαράς θα. Ναι, γυρίζεται κιόλας. Γυρίζεται κιόλας. Στα ίδια με. Το Κολοκοτρονίτσι πάλι. Ένα Σύρια στη Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι και το Βέρα στο δεξί που είπα πριν γυρίστηκε στα Τρίκαλα. Ένα σύριαλ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει γυριστεί. Δεν έχει γυριστεί κανένα. Γύριστε ένα πάρα πολύ αποτυχημένο. Ποιο? Που λεγόταν 504 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας. Ένα τραγικό, ναι, με νεολαίους και έτσι ας πούμε. Το οποίο δεν ευδοκίμησε στον Αλφα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Προκρίσεως. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία μας δεν υπάρχει ούτε ένα σύρια. Έτσι θα στηρίξουμε τις ευαίσθητα εθνικά περιοχές. Μόνο η Ελευθερία Καραδήμου στην Καβάλα επιμένει να διατηρεί και να γυρίζει σύρια τοπικής αλλά και παγκόσμιας εμβέλειας. Θα τα ακούν το κράτος των Αθηνών και το κράτος των τηλεοπτικών. Ψαχτείτε γιατί δεν γυρνάνε. Ψαχτείτε. Ξέρεις ότι να είναι. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Από χθες αυτό είναι το μεγάλο hit. Δεσπόζει τα Ιεροσόλυμα. Βέβαια το ανακαλύψανε κάποιοι τώρα. Ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει και σε live. Όχι σαν ορχήστρα, αλλά ο DJ μας ο Ντάνιελ. Ο Νίκος Ρωμανός το τραγουδάει αυτό. Πάλε ποτέ αναπληρωτής τύπου της Νέας Δημοκρατίας και μελλοντικός υποψήφιος με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσεχείς εκλογές. Στα Ιεροσόλυμα. Μαζί σε έχουμε φάει παράξενο χώρο. Πότε βγήκε αυτό? Είναι πολύ παλιό το κομμάτι. Είναι πολύ παλιό. Όχι πάνω από δεκαετία, αλλά είναι από τα πολύ μεγάλα άσματα που συντροφεύουν εδώ και το Σύλλογο Φίλο Κακής Μουσικής και etc. Και τώρα το ανακάλυψαν. Τώρα το ανακάλυψαν, εντάξει. Καλό είναι αυτά να διοχετεύεται η γνώση σε όλο τον. Αλλά όταν εσείς. Όταν εμείς αυτό είναι. Ναι. Περιμένουμε απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Σόλυμα, τι μπορεί να απαντήσεις. Το μόνο που θέλω. Με το ΣΥΝΑ, ξέρω εγώ με τι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τσίριζα μωρό μου, τσίριζα. Τσίριζα μωρό μου, τσίριζα. Γουακαμόλε. Κόλπα αυτό ακριβώς και τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε κάποτε τάμα και στα Ιεροσόλυμα. Μπας και πιάσουμε κανένα στοίχημα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ωραίο τραγούδι μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος μας υπενθύμησε και μας είχε στείλει το σχετικό link της επανάκαμψης. Δεν περίμενε. Εντάξει.
να το δημοσιεύσουμε, ας πούμε, αλλά αυτή η εκπομπή οφείλει να γράφει ιστορία στα κατάστοιχα του ελληνικού πεντογράμμου. Απόλλος Μύρης Λαμία, σημειώνεις όλα την Κυριακή σε 7 η ώρα. Όλα, τίποτα. Όλα θα τα δούμε. Απόλλος Μύρης θα δούμε το λεπτό προς λεπτό, αυτό που τα έχει όλα τα ματσάκια. Πεσμένος ο Απόλλωνας, Λαμία αδιάφορη. Ξέρω εγώ, θα το δώσω. Για δώσ' το. 0-0, βαρετό σκορ. Βαρετό σκορ, θα το δώσω εγώ. 1-1 θα το δώσω. 1-1. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αδιάφοροι και οι δύο. Επιπροσθέτως. 1-0. 2-2, όλα χείρα θα τα βγάλουμε. Κάτσε να πάρουμε τώρα τις γραμμούλες και θα συνεχίσουμε. Τα σημειώνεις, τα γράφεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Πριν αναφερθήκατε για τον μεγάλο πρωθυπουργό, που προβλεβάσατε κύριε Μπατμανίδη, υπήρχε σχέδιο εξόντωσης. Ναι. Είχε λάβει χώρα στον Μπαϊρακτάρι και ο κωδικός ήταν πολυστερίνο. Έξι. Σαλοσπύρε. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, τον Παναθηναϊκό, να τη βοηθήσω, μπορείτε να το δώσετε 0-0. Θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά το ΒΑΡ. Α, έτσι. Οπότε θα τα ακυρώνουν όλα. Λες, το ΒΑΡ. Ποιος θα το διαχειριστεί, θα φέρουν και Βαρίστα. Βαρίστα από το εξωτερικό. Ο Κομίνης μάλλον. Μάλιστα. Για να υπάρχει μια δίκαιη απόφαση και για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Α έχει κολληθεί στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Α, μάλιστα, το ήμουν αυτό. Ναι, και όπως υπάρχει και ραδιοσταθμός, κάποια στιγμή θα σας πω, Όμορος, που ανήκει στην Όμορος Μεσάς, που ανήκει στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, εντάξει, θα μας πληροφορήσετε. Ούτε αυτοί που δουλεύουν δεν το γνωρίζουν. Εντάξει, okay, αλλά πρώτοι εδώ, τα ξέρουμε εμείς. Πρώτοι εδώ. Έγινε, καλημέρα. Ναι, έχει ρε παιδί μου κιόλας εδώ που το λέμε, αν είναι πρόβα τζενεράλε του τελικού όπως λέγεται, για τη χρησιμοποίηση του ΒΑΡ την επόμενη Κυριακή στο ΟΑΚΑ, ενδεχομένως να είναι πρόβα τελικού, πρόβα τζενεράλε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, είναι και πρόβα τζενεράλε γιατί θα είναι και κλεισμένο των θυρών επιπροσθέτως, ας πούμε, καθότι ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος. Το δώσαμε αυτό, το είπες εσύ. 1-0, εγώ το έδωσα 2-2, όχι 2-2 το έδωσα. Ναι. Εντάξει, απλά σήμερα, κάτσε να δούμε. Γραμμούλα εδώ, καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας φέρεμε. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλώς τον. Παίρνοντας ευκαιρία από τον φίλο τον προηγούμενο. Γράτω με της ευκαιρίας. Γράτω με λοιπόν. Μιλάμε ορθώς. Ναι, για να μην αναφέρουμε λέξεις οι οποίες μπορεί, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στην αγαπητή μας εκπομπή. Ναι. Τώρα τι να λέμε πρωθυπουργός. Απλά μπορούμε να λέμε ο κύριος από τη Λάρισα και πάνω είμαι πάω. Μάλιστα. Εντάξει, καλό και αυτό. Γιατί. Τι ξέρω εγώ, ο Αλέξης, αλλά όχι ο Κούγιας. Κάποιος άλλος Αλέξης. Έτσι. Και κάτι μηνύσιμο να πεις, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Λοιπόν τώρα, να ασχοληθώ και με την κυρία Κριστίν. Είπε προηγουμένως. Πριν να πω εγώ ότι λόγω επιτιμή, το λόγο επειδή δεν θα μείνει χωρίς ακροατές. Έτσι. Γιατί είπε προηγουμένως έτσι σε μια νύπη τη φάση, μείναμε μονάχοι. Μονάχοι, να είπε, το είπε. Το είπε, τώρα ήρθε η Καλαμάτα να μας κάνει το πόλεμο. Ένα, η παλιά Ελλάδα καταλαβαίνεις πως είναι τώρα. Όχι, είπαμε μονάχοι για τα προγνωστικά της παρέας. Παρέα μας ήταν λίγο. Εντάξει, μην δικαιολογήσεις, εντάξει. Αλλά εσύ και εμείς φυσικά, όχι εμείς, όχι, εσύ ήσουν πριν το λόγο επειδή. Είσαι με το λόγο επειδή και σου εύχομαι να είσαι με το λόγο επειδή, if you know what I mean. Μάλιστα. Πα, χαμός. I know. Ναι, already, you know, already. Να πούμε και αυτά. Τι έγινε, από τον Καύστη είχαμε τίποτα κανένα νέο. Γιατί. Από τον. Από τον Καύστη. Απουσιάζει όλη την εβδομάδα. Όχι, και πέρα από αυτό. Πρέπει, εγώ περιμένω να με πέσουν κάτι λεφτά και σκέφτομαι σοβαρά να επενδύσω. Γύρω σπόσο ώρα. Χθες. Και να ξέρει, να έχει το νου του να πούμε. Χθες πήγα μια βόλτα από τα παιδιά που παίζανε τις ορχήστρες μας σε ένα φαγάδικο. Χωρίς εσένα, είσαι σοβαρά. Εντάξει, παίζουν σοβαρή μουσική, ας πούμε, ρεμπέτικα αυτά να διασκεδάσει ο κόσμος. Ήταν δύο παιδιά, ας πούμε, με ρώτησαν το Σάββατο στο live σου θέλω φωτιά. Έτσι είναι ρε μεγάλε. Θα σε σκεπάσει, θα σε ξεπεράσει. Ας το κάνει αυτό, γιατί εμείς, αυτός είναι ο στόχος μας, να αναδεικνύουμε νέα ταλέντα. Έχει το νου σου τώρα, μη σε βάλει ζωντανό στο φούρνο και τα άλλα. Μόνο από αυτό το φοβόμαστε τώρα. Έγινε. Άμα θα ξολιστεί.
Ναι. Σε φιλούμε, και κάτι άλλο, κάτι άλλο. Έχει βοηθάει στο τηλεφωνικό, μήπως έχει βγει ο Μιχάλης. Σαν ναι, 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 μισό λεπτό, ναι. Επειδή ψάχναμε να πούμε το τέτοιο, επειδή ψάχναμε και μουσική, θα ρίξεις μια ματιά σε λίγο το Σαραμπάν, αλλά σε metal έκδοση. Σαραμπάντ. Τώρα είναι του Μέντελσον ή του Μέντελ. Του βεβαίω. Είναι ψώνιο. Ναι. Αλλά είναι Μέντελσον. Με ηλεκτρική κιθάρα. Βραζιλιάνος αριστερός μπάκο, Μέντελσον. Σε μέταλ. Ναι, θα το ψάξω, θα το ψάξω. Έγινε. Γιατί είμαι ενδιαφερόμενος προσώρας. Βεβαίως, έτσι. Ενδιαφέρομαι. Λες και αυτό να πηγαίνει στο φουρνάρι συνέχεια ο Φωτιάδης. Γιατί. Προετοιμάζεται για την καύση. Γιατί τη διαφήμιση σου λέει να παίρνω λίγο έτσι κλίμα, να παίρνω λίγο ζέστη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Top Gun. Όσοι καύσεις, εμπειρο τεχνικός. Έτσι. Εμπειρο τεχνικός. Σωστό γι' αυτό, σωστό γι' αυτό. Και επιτέλους, Νίκο Top Gun, μπορείς να ξεκουραστείς γύρω στο Πασχάλη. Έρχεται η άλλη εβδομάδα, έχει εδώ να γίνει... Θα κλάψουμε. Έτσι, και τρίτος, ποια Ιεροσόλυμα ρε, ετοιμάσου. Mm. Απλά είμαι λίγο στην αρχή. Ετοιμάσου να βγάλεις τραγούδια, σκυπάς Ιεροσόλυμα και τέτοια. Mm. Με πέθανες τα ίσως και τα θα. Μαζί σου ανεβαίνω Γολγοθά. Και θα το. Αυτά επειδή είναι ένα στιχάκι και εκείνη τη ώρα, επειδή ζήλεψε τα γυαλιά. Τη ώρα, έτσι, παιδιά, από στιχάκια έχω τη ώρα. Ένα με Γολγοθά και δύο με Γεστημανή. Λοιπόν, θα κάνουμε φίλε, θα σε κάνω εγώ. Ποια Ιεροσόλυμα τώρα να πω. Έτσι. Θα του σβήσουμε αυτού. Απλά τώρα το ξεκινάω. Μέχρι τη Δευτέρα το έχω έτοιμο, να ξέρει. Έγινε. Τύχη εγώ, μουσική εσύ. Φιλιά. Ή και το αντίθετο, φιλιά. Τσαου. Πάλι εσύ μουσική. Καλημέρα στη γραμμούλα, μα περίμενε. Την Μπουμπουλίνα Δυο. Αρβανιτάκι και έτσι. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε να πούμε για τα προγνωστικά και θα φύγουμε από εδώ. Ναι, θα αφήσουμε ναι, τον κόσμο ατεκμηρίωτο. Άρης Θεσσαλονίκης Ξάνθη. 2-0. Δεν το σκέφτηκε καν ότι. Με την Ξάνθη, α πούμε. Θα κερδίσει Ξάνθη. 3-1. Όχι, και εγώ βάζω την ομάδα του Άρεως να κάνει να πετυχαίνει μια εμφαντική νίκη. Λάρισα Ολυμπιακός Πειραιός. 0-3. 1-2 θα το δώσω εγώ. Αστέρας Τρίπολης Πανιόνιος. Εδώ είναι η ματσάρα. Ο Πανιόνιος ρυθμιστής της μάχης της παραμονής. Ο Αστέρας είναι πάνω από τη ζώνη υπόβαση μου. Με νίκη δεν μπλέκει σε καμία περιπέτεια και οριστικοποιεί την θέση του στην κατηγορία. 2-1 θα το δώσω εγώ. 1-0 θα συμφωνήσω μαζί σου όμως ότι ο Αστέρας θα πάρει την πολυπόθητη νίκη. Ατρόμητος Αθηνών Όφη. Κριτική. Δεν τα λέει ο Μιχάλης, τα λέω εγώ. Του περίμενε με την ιδία. Ναι, που παίρνει και λέει ας πούμε για την κάθε πόλη. Ναι, εμείς τίποτα, μαλλιοτάγαρα, τίποτα δεν ξέραμε, ναι. Ατρόμητος Όφη. Μπεπ 1-1. Μάλιστα, το δώσω εγώ 1-0 για τον Ατρόμητο. Θα κερδίσει τον Όφη. Λεβαδιακός ΑΕΚ 0-2. Λεβαδιακός ΑΕΚ 1-1 θα το δώσω εγώ. Και πας για ένα ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΣ παλεύει να αποφύγει να μην βρεθεί στη ζώνη του υποβασμού. Αλλά παίζει με τον ΠΑΟΚ που είπαμε θέλει να διατηρήσει το αίτητο. 0-2 λες εσύ, θα το δώσω εγώ 0-1 το συγκεκριμένο και ολοκληρώσαμε κυρίες και κύριοι τα προγνωστικά της παρέας, τα τελευταία προγνωστικά. Θα πάρουμε και ενδεικτικά στο τέλος με τις αποτυχίες μας. Οπότε θα είμαστε επιτυχία τουλάχιστον 7% ας πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. 1-1 καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι στη Λάρισα θα γίνει φιέστα, θα γίνει απονομή της ομάδας που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο και ίσως κάνει και ντάμπλε επειδή είναι η ομάδα με την καλύτερη επίθεση. Σωστό και αυτό, ναι. Goal. Οπότε θα κάνει τον ντάμπλε. Έχουν και το φέστα για να κάνουν φιέστα τον προπονητή στη Λάρισα. Τρομερά, αυτά τα αστεία, τα αστεία δουλεμένα. Και μια πληροφορία να δώσω για τη Σταυρούπολη. Βεβαίως. Έχει ακουστεί ότι σε φούρνο κάποιου γνωστού που παίρνει τηλέφωνο θα γίνονται οι καύσεις. Πολύ. Γι' αυτό υπάρχει συνεργασία. Πολύ πιθανό. Τόσο καιρό. Εκεί εξηγείται το πήγαινε έλα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Θα το διαπιστώ. Γι' αυτό και δεν βγαίνει και ο φουρνάρης. Είναι υποπτή. Είναι υποπτή η απουσία του. Ναι. Αν μαζί με το αλεύρι και σας μυρίζει και κάτι άλλο να ξέρετε. Εντάξει. Έγινε φιλιά. Τσα, τσα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να ξεχνάμε ότι είναι Σαββατοκύριακο. Καλημένη στη γραμμούλα.
Έλα, αγόρι μου, φτάσαμε. Πετάω, είμαι πάνω από την κλεισούρα εδώ, νόμο Κασουριάς. Κλεισούρα, μα... Ναι, ναι, θα τα βλέπω όλα μαγικά. Όταν θα βγεις από σήμερα. Κλείσε καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, καλές παπογειώσεις. Θα πετάξω όλο το Σαββατοκύριακο. Τίποτα αυτό. Πέταξε, πέταξε το πουλάκι. Καλημέρα. Σαλαμαλίκ. Καλημέρα. Μπαμπή. Καλημέρα, καλημέρα. Άκουσα καλύτερη επίθεση, σε θυμήθηκα. Ναι. Ότι στην καλύτερη επίθεση του Ολυμπιακού έχει μετρηθεί και το 0-3 στα χαρτιά. Είναι μέσα. Είναι μέσα, ναι. Ναι, άρα δηλαδή είναι... τα τέρματα δεν είναι 68, είναι 65. Είναι 60, γιατί ενικούσε ένα 0 ούτως ή άλλως, είναι 66. 66, μάλιστα. Okay. Οπότε έχουμε και αυτό. Ο ΠΑΟΚ μάλλον τελειώνει με την καλύτερη άμυνα στα 14 γκολ. Έχει 64 ενεργητικό, 68 Ολυμπιακός ή μάλλον 66, μάλιστα. Ωραία. Αυτά για την καλύτερη επίθεση. Για τους λάτρεις στατιστικής. Όπου να θυμηθούμε ότι η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο δεν κέρδισε ντέρμπι πέρα του Παναθηναϊκού. Νομίζω και τη ΑΕΚ στην έδρα της. Αυτό. Όλα τα κρίσιμα παιχνίδια τα έχασε. Τα κρίσιμα πάω και έχασε. Με τον Άρη τον κέρδισε, μια και έπεσε ντέρμπι. Τον κέρδισε τον Άρη. Καλά, εκείνο δεν είναι ντέρμπι. Ήταν φιλικό. Μια χαρά ντέρμπι ήταν. Έχει, εντάξει. Μια χαρά να παίζω. Από εβδομάδα. Να παίζω επίθεση με ξαφνικές άμυνες, άμα το θεωρείς στην τέρμη, τι να πω. Από εβδομάδα, κρατήστε δυνάμεις, έρχεται... Μην τον αγωγείς, είμαστε δυνατοί. Γίνε φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ και τελευταία γραμμή, καλημέρα. Το πρόλαβα, το πρόλαβα. Είπαμε να κάνουμε εδώ, να μοιράσουμε, να βάλουμε ένα over 10.5 σε κλεισίματα λευτέρη. Καλημέρα. Μια που αναφερθήκατε για ρεκόρ και από προηγούμενα. Κρατήστε αυτά των 30.000. Μια εβδομάδα, ρε. Ένα από τον κύριο κάνουμε ήσυχα. Εσείς αναφερθήκατε. Εγώ απλά να βοηθήσω. Γιατί αμέσως με πιάνει από το να μην πω. Λοιπόν, δεν αναφέραμε τα 8.000 κομμάτια στο Μάντσεστερ. Και όσον αφορά για τα ρεκόρ τα φετινά του ΠΑΟΚ, για το φιλικό που παίζει ο Άρης και αυτά. Εντάξει, να επαναναφέρω πάλι ότι. Τα φιλικά με τις μισές ομάδες του πρωταθλήματος με τους δανεικούς, δεν θα τα πω φιλικά, θα τα πω με τους δανεικούς, τους περιβόητους, τους οποίους είπαμε. Στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Όπως κατάλαβε. Λοιπόν, και κάτι άλλο, ένα ρεκόρ το οποίο το σπάσε ο Άρης από τον συμπολίτη που έχει τον Χωσάδα, ας πούμε, τον πρόεδρο, που respect μεγάλο, ειδικά στον τομέα μας, στο τεχνικό, έχει ρίξει πολλά λεφτά. Και να τα επαναλάβω εγώ, επειδή από άτομο που είναι κοντά. Έμαθα ότι έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά και σε οικογένειες να βοηθήσει παιδιά και τα οποία δεν μαθαίθηκαν ποτέ. Αυτό και να αναφέρεται τακτικά, έτσι στο αόριστο ας πούμε, και έχει συμβεί, να ξέρετε. Έχει στείλει παιδάκια έξω για χειρίσεις και. Τέλος, τώρα, ναι, έχουν γίνει πολλά και πάει πάρα πολύ. Πότε να το αναφέρεις όμως είναι πολύ σωστό. Γιατί χώρια την πλάκα που κάνουμε, χώρια την αντεπαράδειση έτσι, για να κρατάμε το επίπεδο της εκπομπής. Ο Άρης προθέσει έκανε δωρεά στο Ιπποκράτιο και οφείλουμε να δώσουμε. Καλά, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος τώρα έχει πολλά και ξέρει τι κάνει, εννοώ για τον Ιβάν. Είναι σωστός, είναι πολύ σωστός και τέλος. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου και είναι πολύ καλό σπάσιμο ρεκόρ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχασε το απόλυτο μέσα από την Τούμπα από τη μεγάλη ομάδα της πόλης. Μάλιστα. Που είναι πρώτη του τίτλου, δεν είναι. Το είπα έχασε εγώ, το απόλυτο. Έχασε το απόλυτο από το Χ που έκανε ο Άρης. Η μοναδική απώλεια βαθμό ή το Χ. Δεν το άκουσα να αναφερθεί όμως. Ούτε άκουσα να αναφερθεί ότι. Ότι δύο παιχνίδια μέσα στην Τούμπα λήξανε Χ. Και το ένα που κερδίθηκε από τον μέλλοντα πρωταθλητή μια μέσα στην Καρυλαού ήταν μαγική αυτά, εικόνα. Η Παναχαϊκή είναι η μοναδική ομάδα που κέρδισε τον ΠΑΟΚ φέτος. Δεν κάνω λάθος. Η Παναχαϊκή κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα μείνει η Πατρινή. Και στο κύπελο είχε μια άλλη απώλεια πια. Ποια. Πάλι από πιο μικρή ομάδα βέβαια. Εντάξει, έγινε. Χαιρετούμε. Αλλά αυτό το τέτοιο του σπάσιμο το ρεκόρ με στην Τούμπα και αυτό θα του συναγκάσει. Θα φουντώσουν οι γραμμέ και θα κλαφτάρουμε στο τέλο. Τέλος. Καλημέρα, τελευταία γραμμούλα. Τελευταίες. Τα δύο εκεί στην Τούμπα να τα γιορτάσετε με τη φιέστα που θα κάνετε αργότερα. Μάλιστα. Πάρε η επικεφαλίδα τη φιέστα σα. Φέραμε δύο χ, πετύχαμε του στόχου. Κορέα, καλό. Τσαο, τσαο, τσαο. Εδώ μα λέει ο φίλο μου ο Παναγιώτη, λοιπόν. Άκου να δει τι εκπομπάρα είμαστε. Μα τα προσέχουν όλα ρε τα θηρία. Το Απόλλων Λαμία είναι το Σάββατο. Είπα όλα τα μάτια την Κυριακή. 7 ακριβώς, γιατί δεν έχει ενδιαφέρον. Και ο Παναθηναϊκός Κυριακή στις 4. Όλα τα άλλα λέει τα έπιασες. Τουλάχιστον όσον αφορά. Είχαμε, φανταστείτε, όσον αφορά την ώρα διεξαγωγής στο μάτς, είχαμε
6 στις 8 προβλέψεις. Πώς το ούτε, ούτε αυτό μπορούμε να βρούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή, ακούσα και ακούσα. Σας ευχαριστώ, Χριστίνα μου, που ήρθες να με συντροφεύσεις αυτή ευχαριστώ. Πολύ δύσκολη Παρασκευή. Οφ, θα αλλάξουμε φανελάκια. Πάμε για Σαββατοκύριακο τώρα. Να πάρουμε την Άγουσα προς τα αποδυτήρια, να παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή τον Τσατσαρό. Να συγκρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Το Πανιόνιο εδώ μου συμπληρώνει και γιατί θυμάμαι και κάποιος άλλος και στον πάγο στο κύπελο. Αλλά πάει Παναχαϊκή θα μείνει εδώ. Στις καρδιές μας. Θα ξαναλέμε από Δευτέρα, οπλιστείτε με έτσι εφόδια. Θα έχουμε μεγάλες ιστορίες. Γιατί δεν λέτε και τέτοια. Λοιπόν, φιλιά, να περάσετε υπέροχα, τσάω. Καλό Σαββατοκύριακο.